Λοιπόν, καλησπέρα. Έχει γίνει τώρα κάτι, έχει γίνει και ένα δούμε. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα. Η φάση είναι μυστήρια. Τώρα έχει δώσει πέναλτι για την. Είναι πάντως το γίνεται χρήση του VAR. Γιατί βλέπω το δωματιάκι. Αναφέρομαι στο μάτς της Νιγηρίας με την Αργεντινή 0-1 με τον γκολ του Μέση το 14. Το άλλο είναι στο 0-0. Και βλέπουμε τώρα το τριπλό πλάνο της ΕΡΤ. Πρέπει να έχει δώσει πέναλτι ο Τσουνέιτ, ο Τσακίρ. Ναι, σε τράβημα του Μασεράνο. Για να δούμε λίγο. Εντάξει, είναι από τα τραβήματα που γίνονται κατά δεκάδες σε παιχνίδια. Τώρα με τη ΒΑΡ, με το ΒΑΡ είναι λίγο μυστήρια πλέον η φάση. Ναι, έχει δώσει πέναλτι για την, για την Ιγυρία. Για να δούμε ο Αρμάνι. Καμία σχέση με τη Μιλάνο την ομάδα. Ο Αρμάνι, ο Αργεντίνος, ο οποίος ντεμπουτάρει, είναι το πρώτο μάτς με την Εθνική Αργεντινής, έτσι. Ακούμε, έχουμε ήχο από την ΕΡΤ. Καλησπέρα και από μένα. Λίμπερο ακούτε, 107,4. Μπαλαντέρ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες έντονες από πλευράς Αργεντίνων και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πέναλτι. Είναι κλασικό κράτημα φανέλας που γίνεται σε κάθε παιχνίδι. Αλλά τώρα με το ΒΑΡ είναι λίγο μυστήρια φάση. Αν δηλαδή επιμείνουν αυτοί που είναι στο δωμάτιο εκεί πέρα, αν το έχουν παίξει κιόλας, γκολ-γκολ, σου λέει δώσ' το Τσακίρ και μην πουλαστρέλα. Την ώρα που έχει δοκάρει η Κροατία, ναι. Ναι, έχει δοκάρει η Κροατία, παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της Ισλανδίας με την Κροατία στο 52, στο διαχρονικό σημείο στο 50 Αργεντινή, Νιγηρία Αργεντινή 0-1 και ο Μόουζες έχει την ευκαιρία να φέρει το μάτς στα ίσα και να έχει την Αργεντινή προς τιμή τουλάχιστον εκτός Μουντιάλ. Εύστοχος ο Μόουζες, 1-1. 1-1 με τον Μόουζες, ο οποίος κάνει και τα του επαλέτα τα ακροβατικά. Νιγηρία Αργεντινή 1-1. Γουρλί, δεν με λες έτσι με το που μπήκα στο στούντιο. Έτσι, εντάξει, να τα λέμε όλα καβαδία. Να τα λέμε όλα. Η Νιγηρία αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε τα παιχνίδια, προχωρούσε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ και αντιμετωπίζει την Γαλλία. Έτσι, η Γαλλία περιμένει τον δεύτερο αυτού του ομίλου. Η Κροατία έχει εξασφαλίσει την πρωτιά. Ο Μόουζες τον Αρμάνι τον στέλνει από την άλλη πλευρά. Πολύ έτσι, ψύχρεμο και κουλά το χτύπημα. Εντάξει, ο Αρμάνι. Δεν φαίνεται να το πολύ έχει στα πέναλτι τουλάχιστον, γιατί από ό,τι διαβάζω είναι τερματοφύλακας αρκετά καλός. Φέτος έκανε πολύ καλό δεύτερο μισό σεζόν με την River Plate. Ο Τζέρνο Τρόρο, ο Γερμανός τεχνικός των Νιγηριανών, πανηγυρίζει έντονα. Αυτή τη στιγμή η Κροατία είναι στους 7, η Νιγηρία στους 4, η Ισλανδία και η Αργεντινή στους 2. Η Αργεντινή αυτή τη στιγμή είναι τελευταία στον όμιλο. Λόγω χειρότερου συντελεστή τερμάτων συγκριτικά με την Ισλανδία, βέβαια η Κροατία γκολ. Γκολ η Κροατία με τον Μπαντέλ. Λοιπόν, γκολ η Κροατία. Κάτσε να δώσουμε και εκεί πέρα λίγο ήχο. Επαναλαμβάνω, έχουμε πάντα ήχο ΕΡΤ. Ισλανδία-Κροατία 0-1 με τον γκολ του Μπαντέλ. Όπως παλιότερα ο Πάσπαλ. 0-1 η Κροατία. Η Κροατία κάνει το καθήκον της. Η Αργεντινή είναι αυτή που δεν κάνει το καθήκον. Η Αργεντινή τώρα θέλει απλά νίκη, έτσι. Εφόσον κερδίζει η Κροατία, εφόσον δεν κερδίζει η Ισλανδία, βασικά και να ισοφαρίσει η Ισλανδία, αν η Αργεντινή πετύχει δεύτερο γκολ και πάρει την νίκη, προχωράει στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Για να δούμε. Κάτσε να κλείσουμε τον ήχο. Δώσε λίγο χου. Δώσε λίγο χου. Χου παλιά, με χου μπήκαμε, τώρα είμαστε στους Thin Lizzy, αλλάζουν τα συγκροτήματα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, μπήκαμε λίγο δυναμικά γιατί έτσι το ζητούσε, τώρα μου διαφεύγει το ρήμα, σε άμα κολλάει το μυαλό, τι έκανες. Χειμώνα καλοκαίρι, βασικά πιο καλοκαίρι, χειμώνα θα λέμε πλέον, δηλαδή στην Ελλάδα τέτοιο Ιούνιο. Εγώ δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει, είμαι και 100 χρονών, τα 43 έκλεισα φέτος, αλλά τέτοιο καιρό Ιούνιο μήνα που δεν τον λες ούτε καν καιρό Σεπτεμβρίου, ας πούμε, έτσι. Ούτε καν Οκτώβρη. Είναι καιρός Νοέμβρη κανονικά. Με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, με πολύ βροχή όλη την ημέρα, με μούχλα κανονική και έχουμε Ισλανδία, πολύ κοντά στην ισοφάριση Ισλανδία. Ναι. Διώχνει όχι, δεν παίζει ο Σουμπάσιτς. Αυτός πρέπει να είναι ο απλωματικός. Ναι, ο απλωματικός είναι, δεν είναι ο Σουμπάσιτς. Λοιπόν,
Εκπομπή Μπαλαντέρ εδώ στον Λίμπερο 107,4. Θανάσης Κυλώνης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Νωρίτερα απολαύστε για ένα τρίωρο τον Δημήτρη Δανάκτση που ήταν και στην, εδώ στον συντονισμό της περιγραφής του φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος 5-0 κέρδισε τις ρεζέρβες της, 5-0 έτσι, 5-0 τις ρεζέρβες της Γάνδης. Τώρα τι ηλικία είχαν τα πιτσίρια αυτά και δεν γνωρίζω και δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ αυτά τα φιλικά. Είναι ειδικά όταν μιλάμε για το πρώτο φιλικό της σεζόν. Είναι ουσιαστικά προπόνηση λίγο πιο επίσημου χαρακτήρα. Δοκάρει την Ισλανδία. Ναι, δοκάρει την Ισλανδία η οποία... Λοιπόν, εδώ είμαστε να συντονιστούμε λίγο, γιατί μπήκαμε έτσι λίγο γρήγορα στο στούντιο με τα γκολ της Νιγηρίας και της Κροατίας. Επαναλαμβάνω, στο 57 Ισλανδία, Κροατία 0-1 με τον γκολ του Μπαντέλ. Με την Ισλανδία πάντως να πιέζει πάρα πολύ, να έχει δοκάρει νωρίτερα. Και η εικόνα του αγώνα δείχνει ότι θα ισοφαρίσει. Η Αργεντινή είναι αυτή που χρειάζεται πάση θυσία γκολ αυτή τη στιγμή πέρα της Ισλανδίας. Και εντάξει, μας ενδιαφέρει και πιο πολύ, είναι συμπαθέστατη η Νιγηρία, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους Αργεντινή θέλουμε σήμερα. Λοιπόν, οι Νιγηριανοί που ισοφάρισαν με το πέναλτι του Μόουζες σε ένα αρκετά έως πολύ αμφιλεγόμενο πέναλτι σε κράτημα του Μασεράνο πάνω σε Νιγηριανό παίκτη και με τη βοήθεια του ΒΑΡ εδόθη και ο Μόουζες έκανε το 1-1. Στο 56 είμαστε βέβαια, έχει ακόμα πάρα πολύ χρόνο. Ο Μέση τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ αρκετά μακριά βέβαια για γέμισμα. Έτσι, ο Μέση που είχε και δοκάρει νωρίτερα μετά το 0-1 με εξαιρετικό τελείωμα το γκολ του Μέση. Καιρό ήταν βέβαια. Πολλά μηνύματα σκάνε εδώ στο κινητό. Και όχι μόνο. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλό είναι που ισοφάρισαν τόσο νωρίς, λέει, οι Νιγηριανοί, για να μην έχουν καμία δικαιολογία οι Αργεντίνοι. Σωστά. Έχει 40 πλάς λεπτά. Παίξει και κέρδισε. Καλησπέρες. Καλησπέρες, φίλε Δημήτρη. Μιλάς σωστά. Ο φίλος τώρα, ο Αλέξανδρος. Τι λέει εδώ. Θα σε στεναχωρήσει, Θανάση, λέει, αλλά βάλει αυτό, λέει, να πάμε, λέει, τρελό ταμείο. Και τι έχεις, επόμενο γκολ Νιγηρία. Ναι. Όχι ρε φίλε, εντάξει, άμα το βάλει σε καλή σου μεριά. Εντάξει, τι θα κάνουμε, όλος ο πλανήτης γκολ Αργεντινή θέλει. Τώρα κάνω το δικό στο καλό για να πάρεις εγώ 200, 300, 500 ευρώ. Εδώ μιλάμε ότι παίζονται μαλλιά σε που... δεν το κάνω, ρε φίλε, δεν μπορώ, δεν θα πάρω τηλέφωνο, ναι. Αλλά εκτός αυτού, αν βγάλουμε από την κουβέντα το στοιχηματικό κομμάτι, εντάξει. Νομίζω ότι το 99% των ποδοσφαιρόφιλων θέλει να περάσει η Αργεντινή. Κυρίως λόγω Μέση, και κατά ψέματα. Οι άλλοι είναι ψιλοχαμάλιδες. Αλλά για τον Μέση και μόνο αξίζει. Άσε που η Αργεντινή με την εικόνα που δείχνει, όχι τόσο πολύ σήμερα, γιατί σήμερα στο πρώτο μήνα ήταν πολύ καλή. Αλλά με την εικόνα που δείχνει πάνω στη Γαλλία, βρώμα είναι. Βέβαια και η Γαλλία δεν ενθουσίασε. Θα μου πεις, ποια ομάδα ενθουσίασε? Καμία απολύτως δεν εντυπωσίασε σε απόλυτο βαθμό. Κάποιες δείξαν κάποια καλύτερα στοιχεία. Ας πούμε η Αγγλία και το Βέλγιο που δείξανε καλύτερα στοιχεία παίξανε με καφενεία, με Παναμάδες και με Τινησίες. Άρα και αυτό αξιόπιστο δείγμα γραφής δεν το λες. Η Κροατία που είχε έναν θεωρητικά δύσκολο όμιλο έδειξε καλό πρόσωπο. Αλλά καλή χρυσή είναι η Κροατία. Δεν ξέρεις κατά πόσο η ελαφρότητα της φανέλας θα φανεί στα νοκάουτ παιχνίδια. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, μην προτρέχουμε. Ο Μούσα τώρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι Αργεντίνοι, οι οποίοι δείχνουν να ψυχολογικά να έχουν κλονιστεί. Επαναλαμβάνω, το πέναλτι δόθηκε με την βοήθεια του ΒΑΡ. Είναι ένα κλασικό κράτημα που γίνεται σε κόρνερ και στημένες φάσεις. Ο Μασεράνο το κάνει, τραβάει μπλούζα, δεν τον πετάει κάτω, δεν είναι ο ορισμός δηλαδή του πέναλτι. Εντάξει, τώρα με το ΒΑΡ είναι λίγο μυστήρια η φάση. Εγώ, επειδή για το ΒΑΡ γίνεται πολλής λόγος τις τελευταίες μέρες, έτσι, λόγω του ότι έχουν δοθεί πάρα πολλά πέναλτι, 21 με αυτό που δόθηκε τώρα στην Νιγηρία, κάτσε, στα απογευματινά πέναλτι δεν είχαμε, όχι. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε, Αυστραλία-Περού 0-2 και Δανία-Γαλλία, όπως ήταν στο καλεντάρι της FIFA's, λοιπόν, της Φιφίκας, Δανία-Γαλλία 0-0. Η πρώτη λευκή ισοπαλία στο Μουντιάλ μετά από 37 παιχνίδια. Μετά από 39 παιχνίδια. Κάποια στιγμή θα έρχονταν νομοτελειακά. Ήταν και ένα απόλυτα βολικό χ, το οποίο ήρθε και με αρκετά σβηστές μηχανές, μπορούμε να πούμε. Τι έλεγα. Για το ΒΑΡ, ναι, ότι
Όπως συμβαίνει σε όλα, έτσι και στο VAR, κάπου στη μέση είναι. Είναι αυτό που λέγανε και, οι πολύ σοφοί αρχαίοι μόν πρόγονοι, ότι ουδέν κακό αμυγές καλού και το αντίστροφο. Και το ουδέν καλό αμυγές κακού. Δηλαδή έχει και αρνητικά στοιχεία, έχει και θετικά στοιχεία, τα βάζει στο ζύγι. Εγώ είμαι υπέρ του VAR. Δηλαδή προτιμώ να υπάρχει απονομή δικαιοσύνης στον μέγιστο δυνατό βαθμό, έτσι, γιατί απόλυτη δικαιοσύνη δεν πρόκειται να υπάρχει όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, και στο δωματιάκι μέσα άνθρωποι είναι, άρα και εκεί μπορεί να παίξει όλη την υποκειμενικότητα και ο διαιτητής που παίρνει την τελική απόφαση άνθρωπος είναι, όσο και αν έχει την βοήθεια του βίντεο και των μηχανών γενικότερα και της τεχνολογίας, αλλά προτιμώ την απονομή δικαιοσύνη στον μέγιστο δυνατό βαθμό από το να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στο παιχνίδι και αυτό που λέμε η μπασκετοποίηση του ποδοσφαίρου κτλ. Εντάξει, όλα καλά ή όλα αρνητικά δεν γίνεται να είναι. Ενώ έχασα την ακοή μου. Εντάξει, χάνει το φως του, έτσι προτιμώ το να χάνει την ακοή σου, έστω και για λίγο. Εντάξει, είμαι υπέρ του VAR. Βέβαια, με VAR θα προτιμούσα να έχει δοθεί πέναλτι στην Αργεντινή, όπως και πολλοί κόσμος. Εντάξει, υπάρχει χρόνος. Είμαστε στο 60, υπάρχει ακόμα πάρα πολύ χρόνος. Όπως λέει και ο φίλος 170. Θανάση λέει, βάλε πλάτη να γίνουν γκολ-γκολ β' ημιχρόνου και τα δύο. Αισθές και τα δύο παιχνίδια γκολ-γκολ β' ημιχρόνου. Εσύ, ρε Θόδωρο, το τραβάς πολύ το θέμα. Εντάξει, κυνηγάς βέβαια καλές αποδόσεις, αλλά είναι, εντάξει, όχι ότι είναι ακατόρθωτο. Το πρώτο βήμα έχει γίνει. Άρα τώρα θέλεις γκολ Ισλανδίας και γκολ Αργεντινής για να πληρωθείς. Λοιπόν, κόρνερ για την Αργεντινή. Με τον Μπανέγα να στρώνει την μπάλα στον Μέση. Όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Μέχρι να τελειώσουν τα παιχνίδια θα κινηθούμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Ουσιαστικά θα κάνουμε κάτι σαν περιγραφή, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και ποδοσφαιρικά και στοιχηματικά. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι, αυτή τη στιγμή που να μας καίει περισσότερο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτό είναι το θέμα. Ο Πίτρεφ, ωραία Πίτρεφ, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Γράφεις και πολύ μεγάλα μηνύματα, αγόρι μου. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Πίτερ λέει: καλό βράδυ, Θανάση, λέει, ότι και να γίνει απόψη, λέει, αυτή δεν είναι Αργεντινή, λέει, είναι κάτι άλλο. Αυτός δεν είναι Μέση, λέει, το παλικάρι θέλει επιγόντως, λέει, Μπαχάμες, Αγκαζέ, λέει, με τον Ιουέν. Εντάξει, ο Μέση στο πρώτο μήχρονο που το είδα πιο καλά, γιατί στο δεύτερο μπήκα βεβαιασμένη με και στο στούντιο, έχω πλέον τα μάτια μου και στα δύο παιχνίδια, στα μηνύματα, σούξου μουξου μανταλάκια. Δεν το βλέπω πολύ καλά το παιχνίδι τώρα. Αλλά στο πρώτο μήχρονο ήταν πάρα πολύ καλός ο Μέση, έτσι, και γκολάρα έβαλε και ο Ρεξάτος ήταν, μην τα ισοπεδώνεις όλα. Εντάξει, στην τελική ο κάθε Μέση και ο κάθε Κριστιάνο Ρονάλντο και ο κάθε σούπερ παίκτης, μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι, έτσι, έρχονται από μια, βέβαια παίρνουν όχι απλά πάκτο ολόχρηματων, δεν ξέρουν και αυτοί τι έχουν, αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωποι, είναι κοινή θνητή. Ότι θέλει Μπαχάμε, σίγουρα θέλει, αγκαζέ με τον Ιγουάιν, καλό Ιγουάιν είναι, εντάξει, για μένα δεν θα πρέπει καν να είναι στην αποστολή της Αργεντινής. Θα πρέπει να είναι ο Ικάρντι, αλλά εντάξει, δεν είμαι εγώ ομοσπονδιακός τεχνικός. Καλά, λέει, υπάρχει τέτοιο παιχνίδι στην Εθνική Αργεντινής. Και όμως, φίλε, αυτός ο Ιγουάιν είναι τα τελευταία χρόνια σχεδόν μόνιμος αρχισκόρες στο καμπιονάτο. Εντάξει, δείχνει βέβαια και αυτό την πτώση του Ιταλικού πρωταθλήματος. Και είναι τα τελευταία χρόνια μόνιμος πρωταθλητής Ιταλίας με τη Γιουβέντους, τη οποία είναι το βασικό φόρ. Το Περού, λέει, το έπαιξε στα ίσα, λέει, πριν και πιστεύω, λέει, ότι και αύριο το Μεξικό, λέει, δεν θα χάσει από τους Σουηδούς. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι θα κερδίσει η Σουηδία. Πολύ μετρία ομάδα. Καλή συνέχεια, Θανάση. Πίτερ Λιβερπουλιάνος από το καλοκαιρινό Δουβλίνο. 30 πλάς βαθμούς, τι λέει, ρε φίλε, εδώ έχει 20 με το ζόρι και βρέχει ασταμάτητα εδώ και μέρες. Ειδικά σήμερα δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή, το σταμάτημα είναι ότι ψυχαλίζει. Να σταματήσει εντελώς δεν σταματάει. Δηλαδή οι δρόμοι δεν έχουν στεγνώσει καθόλου σήμερα. Μην ξανακούσω, λέει, βολικές οπαλές, λέει, από Ιταλιάνους. Λέει, όλο βόλεμα ήταν κάτι Κιέβολη, Αταλάντα, Τζένο κτλ. Φέτος, ναι, τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι αποδεικνύονται. Λίρα 100. Επειδή είχα ήχο, λέει, το σφίριξε το πέναντι ο Τσακίρ και το επιβεβαίωσε στο VAR. Ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει πολλές φορές, παιδί μου. Και ο Κάιπερς είχε σφίριξει το πέναντι στον Νεϊμάρ και με την επιβεβαίωση μετά του VAR το πήρε πίσω. Ναι, το σφυρίζουν αρχικά οι διαιτητές και μετά παίρνουν μια δεύτερη γνώμη από το VAR. Εντάξει, ο Τσακίρ επέμεινε στην αρχική του απόφαση. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Ναι, μεν υπάρχει κράτημα από τον Μασεράνο στον Νιγηριανό, αλλά επαναλαμβάνω. Και ειδικά για όσους έχουν παίξει και ποδόσφαιρο, είναι κρατήματα που καλώς ή κακώς γίνονται κατά δεκάδες στην διάρκεια ενός αγώνα, σε όλα τα στημένα, foul, corner κτλ. Εντάξει, εγώ δεν θα το έδινα. Πιστεύω ότι δεν είναι πέναλτι τέτοια κρατήματα. Άλλα κρατήματα ήταν, ας πούμε, το κράτημα που είχαν κάνει πάνω στον Μίτροβιτς οι δύο Ελβετοί. Εκεί ήταν
Εντάξει, εκεί ήταν ο ορισμός του πέναλτι. Εδώ νομίζω ότι δεν ήταν πέναλτι. Αλλά ό, γέγονε. Τελείως τώρα και που το συζητάμε, τζάμπα το συζητάμε. Λοιπόν, κι άμα θέλετε, το συζητάμε και μαζί. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στα 23 λεπτά μετά τις 10, βραδάκι 26 του Ιούνιου του 2018. Πολύ μεγάλο το μουντιαλικό ενδιαφέρον. Ισλανδία-Κροατία 0-1 στο 67 με τον γκολ του Μπαντέλη. Οι Κροάτες που παίζουν σήμερα με αλλαγμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου την ενδεκάδα τους. Στο ίδιο χρονικό σημείο, στο 65, Νιγηρία-Αργεντινή 1-1 με τον γκολ του Μέση στο 14 και το πέναλτι του Μόουζες στο ξεκίνημα σχετικά στο 51 του δευτέρου ημιχρόνου. Τρεις κάρτες έχουμε σε αυτό το παιχνίδι, μία για τον Μπαλογκούν, μία για τον Μασεράνο και μία για τον Μπανέγα. Στο μάτς της Ισλανδίας με την Κροατία, που είναι, έλα εδώ, έχουμε επίσης τρεις κίτρινες, μία για τον Μάρκο Πιάτσα, τον Κροάτη, και δύο για τους Ισλανδούς, για Χάλφρετσον και Φινμπόγκασον. Για το μάτς που γίνεται στο Ροστόφ, η Αργεντινή παίζει στην Αγία Πετρούπολη με την Νιγηρία. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μεσογειακούς αγώνες ποδοσφαιρικούς, ποδοσφαιρικό τουρνουά αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο Ρέους της Ισπανίας. Τα πιτσιρίκια του Νικοπολίδη, αν δεν κάνω λάθος, με τον γκολ του Εμμανουηλίδη κερδίζουν τα Γαλάκια. Εντάξει, είναι μια ημιεπίσημη διοργάνωση, να την πούμε. Είναι κάτι μεταξύ και επίσημου και ανεπίσημου, μέσω και αγώνες στην Ισπανία. Ελλάδα-Γαλλία 1-0 στο 48, στο ίδιο χρονικό σημείο για το ίδιο τουρνουά. Λιβύη-Ιταλία 0-4. Έχουμε τον πρώτο φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Το θέμα είναι να τον ακούω και εγώ καθώς μιλάει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση, μπορεί να δυναμώσει. Τον έχω, δεν σε ακούω. Γιατί έχω θεματάκι χοντρό με το τέτοιο. Τέλος πάντων, μίλα και κάπως σας ακούω. Έλα, τώρα σε ακούω. Έλα, πες. Έλα. Χθες έβλεπα την Πορτογαλία. Ναι. Αλλά 10.30 ώρα έζησαν οι διακόπτες και με πήρε ύπνος. Εσύ τι είσαι, φιλοπορτογάλος, είσαι σαντόσκυλο ή αντί? Σαντόσκυλο, φανατικά. Άμα είσαι σαντόσκυλο, φίλε, καλύτερο που είσαι για ύπνο, γιατί μπορεί να πάθεις καμιά ανακοπή καρδιάς στο 95. Είναι ο εκλεκτός, είναι ο μοναδικός. Ναι. Θα το πας, το σηκώσεις. Ναι. Ποιο να σηκώσεις, Μουντιάλ, ούτε μία στο εκατομμύριο. Ε? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ λέω ότι είναι κολόφαρο. Μην μπερδεύεσαι, φίλε, μην μπερδεύεσαι. Άλλο το Μουντιάλ, άλλο το Euro. Με την μπάλα που παίζει η Πορτογαλία και με την οτροπία που έχει, Μουντιάλ δεν μπορεί να πάρει. Euro πήρε. Με τα ψιλοψέματα, έτσι να τα λέμε και μεταξύ μας, έτσι. Το πήρε με καμιά δεκαριά ισοπαλίες, που λέει ο λόγος. Άλλο το Μουντιάλ όμως, άλλο το Euro. Και πιο πολλά μάτς είναι, και στα νοκάουτ ο βαθμός της δυσκολίας είναι μεγαλύτερος. Στα νοκάουτ νομίζω εκεί πέρα το έχει. Το έχει, ρε φίλε, το έχει, αλλά είναι 4 παιχνίδια. Είναι 4 παιχνίδια, πρέπει να περάσει 16, 8, 4 και τελικό. Να τα πάρει όλα με τα ψέματα. Όχι, εντάξει, ναι. Γιατί, φίλε, τώρα σου λέω, δηλαδή, ο Ιρανός, που είναι Ιράν, έτσι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το Ιράν τώρα στις καθυστερήσεις τους έκανε κουδούνια. Ισοφαρίζει και έχει τεράστια ευκαιρία τέτοια να το κάνει 2-1. Θα μου πεις, μπάλεν, δεν απαγορεύεται κανένα να κάνει ανατροπές και να κερδίζει. Αλλά προσωπική εκτίμηση καταθέτω, έτσι, εντάξει. Χοντρό αυτό που σου λέω, δεν το παίρνει μέσα στο εκατομμύριο. Στην μπάλα όλα γίνονται, εδώ το πήρε η Ελλάδα. Αλλά δεν το πιστεύω, να σου το πω έτσι απλά. Είναι και θέμα διάθεσης παιχτών, φυσικά. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, εντάξει. Να σου πω, όπως πιστεύω ότι, και η Γερμανία δεν θα το πάρει, ούτε αυτή η Γερμανία με γεμίζει. Και ίσως να είναι, φίλε, και ευκαιρία. Δηλαδή, είναι διοργάνωση που σου δίνει δείγματα γραφής ότι ίσως να είναι και η πρώτη φορά που θα το πάρει μια ομάδα που δεν συγκαταλέγεται στα μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Πολύ ποντάρο στο Βέλγιο, να ξέρεις. Εντάξει, ναι. Το Βέλγιο είναι το νούμερο ένα από τις εκπλήξεις. Αν και το Βέλγιο πλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί και πάρα πολύ έκπληξη, έτσι. Σύμφωνα με το FIFA ranking, είναι στο νούμερο 3 στον κόσμο. Έχει μια καλή φουρνιά που έχουν το Βέλγιο. Όχι μια καλή. Έχει την καλύτερη φουρνιά όλων των εποχών για Βέλγιο. Εγώ θα πάρω και το Euro για την ακρίβεια. Και κάτσε, μπορεί να πάρουν το επόμενο Euro. Και έχει ίσως το πιο πλήρες, έχει τις πιο πλήρες εισάξεις ενδεκάδες στο τουρνουά. Σχεδόν, έτσι. Δηλαδή το Βέλγιο έχει χαλαρά 2 ενδεκάδες σούπερ. Δηλαδή και για τη Γαλλία που λέμε ότι έχει πολύ καλό ρόστερ, έχει σχεδόν 2 ενδεκάδες σε κάποια σημεία, σε κάποιες θέσεις. Δεν έχει σε όλες τις θέσεις εισάξιους παίκτες. Το Βέλγιο έχει σχεδόν παντού 2 παίκτες εισάξιους σε κάθε θέση. Ναι, έτσι είναι.
Τώρα βλέπει ο Μπατζουαγί, ας πούμε, που είναι αλλαγή, μπαίνει μέσα τα παστελώνει. Και ο Μπατζουαγί να μην μπει. Ο νούμερο 3 αφορά είναι ο Μπεντεγκέ, που είναι και αυτό πολύ καλό. Έχει μέσα Μέρτενς, Ντε Μπρόινε, Αζάρ, ο αδερφό του Αζάρ, που και αυτό παιχτάρα είναι. Στα χαφ χάνει την μπάλα. Έχει Βίτσελ, Φελαϊνί, Ντεμπελέ, χαμό γίνεται. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα το Βελγίο. Για να δούμε. Θα είναι κρίμα να μην πάει τελικό τουλάχιστον. Εντάξει, θα είναι κρίμα. Αυτό θα φανεί από τα παιχνίδια που θα κάνει. Αλλά η διοργάνωση αυτό μας δείχνει μέχρι στιγμής. Ότι είναι η ευκαιρία των μικρών να κάνουν κάτι. Γιατί κανένας μεγάλος δεν έχει πείσει. Όπως και, ναι, η Κροατία. Ναι. Όπως και η Κροατία μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο. Έτσι, η Κροατία που το 98 είχε πάει μικρό τελικό. Δηλαδή το έχει μέχρι στιγμής. Το έχει κάνει. Έχει πλησιάσει στον Όλυμπο μια φορά στη ζωή της. Το Βέλγιο δεν έχει πάει ποτέ τετράδα, νομίζω. Σε Μουντιάλ. Η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλα, Κρίς, για πες. Τίποτα, μωρέ, έχω πάει στην μπάλα. Πάντως τώρα, σμπρόξε Αργεντινή, θέλουμε γκολ Αργεντινή. Ω, κάτσε τι, η Νιγηρία έχει καλό σουτ. Είδα τον Μπάουκ. Είδες τον Μπάουκ. Α, στην Νόβα, το δείχνει η Νόβα, ε. Εντύπωση μου έκανε ο Λάμπρου και ο Μητσακίδης. Δεν ξέρω αν το είδες. Όχι ρε, σιγά μην κάτσω αυτό τώρα φιλικό Πάουκ τώρα, πλάκα, ένες. Παοκτσής να ήμουν. Ω, καλή ευκαιρία και η Ισλανδία. Θα τα διαβάσει, φαντάζομαι, αλλά εντύπωση. Παοκτσής να ήμουν. Τώρα μπέσα σου μιλάω, έτσι. Παοκτσής να ήμουν, δεν κάθομαι να δω το πρώτο φιλικό του Πάουκ. Όχι. Με τα πιτσιρίκια τη Γιάννη. Τώρα αυτό ήταν ουσιαστικά προπόνηση σήμερα, δεν ήταν φιλικό. Προπόνηση, τι είναι. Εντάξει, απλά από την έλλειψη του που έχουμε πάθει να πούμε. Τι έλλειψη, ρε. Κάθε μέρα βλέπει πέντε μάτσα, πλάκα μου κάνει. Ποια είναι η έλλειψη. Καλά, εντάξει. Δεν είδα, δεν είμαι από Πάουκ, είδα ντοκιμαντέρ Πάουκ. Άλλο ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ να δει, φίλε. Εννοείται. Εννοείται, φίλε. Αυτό το κάτσε το δει φυσικά και το δει και τρει φορέ. Εντάξει. Αλλά τώρα Πάουκ, ρεζέρβε, γάντε και κλάιν mind on the line τώρα. Εντάξει. Και στο λέω αυτό για οποιοδήποτε φιλικό, έτσι. Έχονται πολύ άνταση στη Super League. Ποια η γάντε. Οι ρεζέρβες, ναι ρε φίλε, εντάξει, η Super League είναι ανύπαρτο πρωτάθλημα τώρα, μην τρελαθούμε. Στέκονται έχει δύο-τρεις σχετικά καλές ομάδες. Ένα φιλικό το οποίο, okay, δεν υπήρξε. Για να δούμε. Κόρνερ για την Αργεντινή. Το θεωρώ πολύ σωστό από τις θέσεις της ΠΑΕ που το κάνει αυτό το πράγμα και δεν παίξαμε καμιά μπειραρία να κερδίσουμε 15-0. Ναι. Είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια από μια μπειραρία κάτι 0-7, 1-7. Ναι, παράσχο νομίζω. Με ποια ομάδα ήταν, ναι? Με Φρίζεν Μπίχλερ, κάπως έτσι τη λέγανε την ομάδα. Φρίζεν Μπίχλερ, Λιχστάινερ, πώς τη λέγανε, κάπως έτσι τη λέγανε. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πρέπει να είχα πάει και φαντάρος τότε εγώ. Η Κροατία κοντά στο 0-2. Πω ρε, πού πας, λέει, Αργεντινή τώρα με κάτι. Έχει και η Αργεντινή κάτι παίκτες, ρε φίλε, κάτι Σάλβιους, κάτι μέσα, κάτι Μερκάδους, κάτι... Το βλέπω σε live stream. Ναι. Εντάξει φίλε, έχει χρόνο. Μαζί με τις καθυστερήσεις είναι 20 λεπτά ακόμα. Στην τελική ρε κόρακα, σφίριξε για να υπέρ της Αργεντινής να πληρωθούμε κιόλας, που έχουμε βάλει και... και γκολ Αργεντινή με πέναλτι. Εντάξει. Θα έχουμε κάνει καλό μάτσο στον επόμενο γύρο. Ένα γκολ θέλει τώρα Αργεντινή. Η Ισλανδία λογικά... Να το γυρίσει, το γυρνάει. Γιατί η Ισλανδία για να περάσει πλέον θέλει τέτοιο, έτσι. Για να το γυρίσει. Μέχρι ένα πιστεύω. Πέναλτι, πέναλτι για την Ισλανδία. Πάνω που το είπα. Πάνω που το είπα, πέναλτι για την Ισλανδία. Πω, χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Κλείσε, Κρίς. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, κλείσε. Όχι, κλείνω. Εντάξει, αγόρι μου. Έγινε. Έγινε. Άντε, τσάω, τσάω. Λοιπόν, κάτσε λίγο μπιλ να βάλουμε εδώ πέρα ήχο. Χαμός το ίσιωμα. Ενώ μας σοφαρίζουν τα γαλάκια στο Under 19 στο Μεσογειακούς Αγώνες. Ελλάδα-Γαλλία 1-1. Λοιπόν, ναι, είναι πέναλτι, εντάξει, είναι πέναλτι. Δεν το λες εξ επαφής. Κάνει θελημένα για να βάζει το χέρι. Το Κροάτης μπορεί να έχει πάρει και ένα χαρτζιλίκι. Λοιπόν, πέναλτι για τους Ισλανδούς για να ισοφαρίσουν και να το ένα γκολ να το βγάλει ο φίλος ο Θόδωρος, ο 170. Για να δούμε. Ο Γκίλφι, ο Σίγκουρτσον, ο οποίος είχε χάσει το πέναντι με την τέτοια, με την Ιγυρία. Εύστοχος αυτή τη φορά. 1-1. Καλά, αυτό θα γυρίσει στάνταρ. Με Κροάτι κιόλας, έτσι την κόβω τη δουλειά. Οπότε η Αργεντινή, χλωμή τη βλέπω. Η Αργεντινή τώρα θέλει 2 γκολ, αν οι Ισλανδοί το γυρίσουν τελικά. Τώρα που μιλάμε, όποιος το βάλει προκρίνεται. Αυτή τη στιγμή προκρίνεται η Νιγηρία. Και τα δύο μάτς είναι στο 1-1. Όποιος το βάλει από Αργεντινή και Ισλανδία. Παίρνει την πρόκριση. Αν κάνει η Ισλανδία το 2-1, τότε η Αργεντινή δεν τη φτάνει το 1-2. Θα χρειαστεί 1-3 για να περάσει. Για να δούμε.
Πώς έλεγε η μουσική, Μπίλη? Όπου χάνει μαλλί, με είχε ανάτσο νομίζω, ή με ποιον με τον... Κάτσε, ζητάνε πέναλτι, τώρα τι ζητάνε. Έχει χάσει μαλλί η Νιγηρία, στο 75 είμαστε. Λοιπόν, ο Τσακίρ τους λέει ηρεμήστε. Τους λέει ηρεμήστε να ακούσω το ΒΑΡ. Για να δούμε αν το ΒΑΡ δώσει και δεύτερο πέναλτι στην Νιγηρία. Ο Μασεράνο το έκανε πάλι. Για να δούμε. Δεν την πρόλαβα τη φάση για να πω την αλήθεια, γιατί έβγαινα εκείνη την ώρα που σίτσα τον Βασίλη του Καβαδί να με βγάλει εκτός αέρα για να πάω να βάλω λίγο ποτήρι, λίγο νερό στο ποτήρι. Η μπάλα βρίσκει ξεκάθαρα το χέρι. Ξεκάθαρα το χέρι του Ρόχο. Αλλά εντάξει, είναι ακούσιμο. Γιατί η μπάλα. Ακούσιο είναι γιατί κάνει κεφαλιά και η μπάλα μετά το κεφάλι βρίσκει το χέρι. Εντάξει, θα είναι σφαγή της Αργεντινής αν το δώσει και αυτό. Γιατί επαναλαμβάνω και το πρώτο ήταν εξαιρετικά τραβηγμένο. Εγώ τώρα λέω και το πέναλτι Βασίλη Καβαδία του Μασεράνο που έδειξε. Λοιπόν, τρέχει ο Τσακίρ, πάει να δει το ΒΑΡ. Για να δούμε. Αν το δούμε και αυτό. Δύο πέναλτι εις βάρος της Αργεντινής σε μάτς που παίζεται την ύπαρξή της, θα τα έχουμε δει όλα. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Ρόχο κάνει κεφαλιά, κακή κεφαλιά, η μπάλα βρίσκει το κεφάλι του πρώτο και μετά βρίσκει το χέρι. Είναι προφανώς είναι ακούσιο. Φυσικά είναι και μέσα στην περιοχή χέρι. Όχι, λέει, όχι, όχι. Ο Τσακίρ λέει, όχι, δεν είναι πέναλτι. Το είδα, λέει, δεν είναι πέναλτι, είναι ακούσιο. Εντάξει, είναι σωστός τουλάχιστον αυτή την φάση ο Τσακίρ. Οπότε συνεχίζεται το σκηνικό. Αλλά υπάρχει θρίλερ, έτσι. 1-1 και στα δύο γήπεδα. Του τη λένε τώρα οι Ισλανδοί. Ο Τσακίρ λέει: ξεχάστε το, παίζεται. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Ναι, έχω μπερδευτεί, ρε φίλε. Γιατί βλέπω μια βλέπω του Ισλανδού που κάνουν χέρι αυτό το ήρα-ήρα. Λοιπόν, και μια βλέπω το Τσακίρ. Τσουνέι Τσακίρ. Λοιπόν, ο Μέστρα με την μπάλα. Στο 1 και τα δύο παιχνίδια, στο 75. Μια ανάσα να παρομπύλει, λίγο νεράκι να βάλω. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κακό χαμό, 3-36 λέει, Χάι Θανάση λέει, είπες λέει ότι η Πορτογαλία λέει, πήρε Euro με ψέματα. Της Ελλάδας τότε λέει, της το δώσανε. Φίλε, φιλενάδα Δήμητρα, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Λοιπόν, καταρχήν, το Euro της Ελλάδας είτε έπαιξε καλή μπάλα, είτε πρόμοτο κτλ. Είναι ίσως η πιο πανάξια κατάκτηση τροπαίου εθνικής ομάδας όλων των εποχών. Εντάξει, το τραβάω λίγο τώρα, αλλά μην τρελαθούμε. Τις το δώσανε. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει λέει, το πιο πενταρίσιο δεν γίνεται. Εκτός αν πιστεύεις ότι η διοργανώτη τότε Πορτογαλία κάθισε να χάσει δύο φορές από την Ελλάδα και στην Περμίνα και στον τελικό, ότι η κάτοχος του τίτλου τότε Γαλλία, τον Ζιντάν Ανρί και δεν συμμαζεύεται, κάθισε να χάσει από την Ελλάδα. Και αν ψήφισε ότι και η Τσεχία του Νέντβε, του Μπάρος, του Κόλλερ, του Τσέχ και ξέρω εγώ ποιο άλλο, κάθισε και η Τσεχία να χάσει από την Ελλάδα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ότι η Πορτογαλία πήρε γύρω με τα ψέματα, έκφραση είναι. Άξια το πήρε, αλλά είναι έκφραση που την χρησιμοποιούμε, που νομιμοποιούμε να τη χρησιμοποιήσω όταν το πήρε με καμιά 5 ισοπαλίες. Κάτσε λίγο, Αργεντινή, όχι. Το πήρε, ναι, από τα 6 μάτς που έδωσε, τα 4-5 ισοπαλίες. Μην τρελαθούμε. Εντάξει, δεν ήταν και ό,τι πιο έτσι, παντελονάτη κατάκτηση. Πορτογαλία λέει, βγάζει και παιχταράδες, λέει Φίγκο, και έτσι η Ελλάδα λέει τι κάνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, Δημήτρα. Μπερδεύεσαι πάρα πολύ. Πορτογαλία ανέκαθεν έβγαζε παιχταράδες, τους οποίους ούτε έχει βγάλει, ούτε θα βγάλει ποτέ η Ελλάδα. Περνάει ο κίνδυνος. Λοιπόν, για τα καρέ της Νιγηρίας. Άλλο όμως οι παιχταράδες, άλλο η ομάδα, έτσι. Μην μπερδεύεσαι. Το γύρο της Ελλάδας, και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι Έλληνας, είτε έπαιξε καλή μπάλα, είτε δεν έπαιξε. Αυτό μπορούσε, αυτό το έκανε σε υπερθετικό βαθμό. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Αλλά το πήρε. Δεν θυμάμαι εγώ άλλο τουρνουά Μουντιάλ Euro που να έχει κατακτηθεί με τόσο παντελονάτο τρόπο. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη που ξεκινάει από Α, Ρο και Χ. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, για την Πορτογαλία μπορώ να πω ότι το πήρε με τα ψέματα. Από τα 6 μάτς που έπαιξε, τα 4 ήταν ισοπαλίες, έτσι. Και το άλλο το πήρε στην παράταση. Που επαναλαμβάνω είναι έκφραση.
Εντάξει, το πήρε, δικαίως το πήρε. Τελειώνει εκεί η κουβέντα. Αλλά μη συγκρίνεις τώρα το ένα με το άλλο. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό πώς, φίλε, κάποιοι, δηλαδή, δεν το λέω τώρα έτσι πατριωτικά, αλλά είναι πολλοί Έλληνες που... τι κάνεις, Ray Wine. Τι κάνεις, Ray Wine, αγόρι μου. Άντε τράβα στη Juventus, Ray Wine. Άντε τράβα στη Juventus. Λοιπόν, έχει πολύ κόσμο στην Ελλάδα, Έλληνες, γηγενείς, που, ρε φίλε, δεν παραδέχονται το... Όχι την Εθνική Ελλάδα γενικότερα σαν ομάδα, έτσι, σαν υπόσταση. Λοιπόν, δεν παραδέχονται την κατάξυση του Euro το 4. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει απίστευτη εντύπωση. Τρελή εντύπωση. Πραγματικά τρελή εντύπωση. Δηλαδή, να σε παραδέχονται ξένοι, όχι για το ποδόσφαιρο που έπαιξες, αλλά για τη μαγιά, για την τρέλα που πούλησες, και να μην σε παραδέχονται οι ίδιοι οι κάτοικοι της χώρας. Τέλος πάντων. Είπαμε, οι γνώμες και οι απόψεις και οι εκτιμήσεις και οι πεπιθήσεις είναι του καθενός. Και δημοκρατία λέμε ότι έχουμε, ό,τι θέλει πιστεύει ο καθένας. Δεν θα πούμε μέσα στα μυαλά σας, όπως θα πούμε και μέσα στα πορτοφόλια σας, να σας πούμε τι θα παίξετε. Εμείς τα γράφουμε, όποιος θέλει ακολουθεί, όποιος δεν θέλει δεν ακολουθεί. Λοιπόν, έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Νιγηρία-Αργεντινή 1-1, Ισλανδία-Κροατία 1-1, και σημερινή βραδιά χιτσκοκική, όπως λέμε. Βραδιά θρίλερ, τα κλασικά αυτά τα δημοσιογραφικά τα κλισέ. Με τα ισχύοντα δεδομένα, οι Νιγηριανοί ακολουθούν τους Κροάτες στους 16, ενώ έχει ανοίξει το μάτι του Μασεράνο. Λογικά θα τον βγάλει εκτός γηπέδου, νομίζω τρέχει αίμα το μάτι του. Μπα, δεν θα είδα εγώ καλά. Λοιπόν, αν λήξουν έτσι τα μάτς, οι Νιγηριανοί... Ναι, βασικά η Νιγηρία, αν πάρει το Χ, δεν την πολύ ενδιαφέρει τι θα κάνει η Ισλανδία, εκτός αν η Ισλανδία κερδίσει με διαφορά 2 τερμάτων και πάνω την Κροατία. Αν βάλει γκολ η Αργεντινή, περνάει η Αργεντινή. Αν βάλει γκολ η Ισλανδία, περνάει η Ισλανδία. Αν βάλει γκολ η Ισλανδία και λήξει 2-1, τότε η Αργεντινή και ένα γκολ να βάλει δεν της φτάνει. Θα χρειάζεται 1-3 να κερδίσει. Για να δούμε, είναι 10 λεπτά. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε γκολ τουλάχιστον σε ένα από τα δύο γήπεδα. Τουλάχιστον σε ένα από τα δύο γήπεδα. Και μακάρι, φίλε Θόδωρο, να πληρωθείς, γιατί νομίζω ότι για τον γκολ-γκολ τι σου λείπει. Ναι, τη Αργεντινή γκολ σου λείπει για να πληρωθείς τον γκολ-γκολ στο β' ημίχρονο, και είναι και αυτό που θέλουν η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών και των φιλάθλων ανά τον πλανήτη. Θέλουμε νίκη Νιγηρίας. Νιγηρίας, λέω. Να είδες, η λανθάνουσα γλώσσα πολλές φορές λέει την αλήθεια. Θέλουμε νίκη Αργεντινής με κάθε ατούτη κόστη, που λένε οι Ιταλοί. Με κάθε κόστος. Και αν το βάλει και με πέναλτι, ακόμα καλύτερα. Για να βάλω και την πάρτι μου μέσα. Όπου χάνει η Νιγηρία Μαλή, έτσι. Σώζει, κρατάει ζωντανή ο Αρμάνι την Αργεντινή. Έχει χάσει τέτα τέτ η Νιγηρία. Με του Ιχιανάτσο, νομίζω, πλασέ. Είναι και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ο Αρμάνι κρατάει ζωντανή την Αργεντινή. Γιατί αν γινόταν εδώ πέρα το 2-1, αντίο ζωή. Don't cry for me, Argentina, θα παίζαμε από τώρα. Λοιπόν, έχει κερδίσει και φάουλ τώρα η Νιγηρία. Σε αρκετά καλό σημείο. Φάουλ που έκανε ο Μπανέγα. Ο Ιγκάλο το έχασε, το στέλνει πάνω στον Αρμάνι και γίνεται ένας μικρός χαμός. Εδώ τι γίνεται, έχουν έρθει μηνύματα τώρα, τι να πρωτοδιαβάσουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα φάουλ της Κροατίας, μισό λεπτάκι εδώ, να κάνουμε ένα σκηνικό για να είμαστε και στο Facebook. Μέσα σε αυτό το μικρό χαμό λησμονήσαμε να πούμε και τον χορηγό μας Παράσχος στην Ολύμπου 90. Ναι, στην Ολύμπου 90, κυρίες και κύριοι. Ό,τι χρειάζεται υδραυλικό. Όχι, αμάν, απ' έξω. Βρήκε μπάλα δίχτυα από την έξω πλευρά σε πολύ καλή εκτέλεση φάουλ του Νιγηριανού. Η μπάλα περνάει δίπλα από το γάμα του Αρμάνι. Βρίσκει δίχτυα, αλλά από την εξωτερική πλευρά. Ένας μάλιστα Νιγηριανός πανηγύρισε κιόλας. Και εγώ έφαγα λίγο ταραμά, είναι η αλήθεια. Με τα δίχτυα να κουνήσει, ήταν πολύ καλό το χτύπημα του Νιγηριανού. Λοιπόν, μηνύματα μας έχουν στείλει του Δημήτρη, που μας ακούει από την Αγγλία, θα απαντήσουμε αργότερα. Ο Πέτρος τι λέει, μισό λεπτάκι.
Ο Πέτρος λέει. Η Στεωρό λέει: Θανάση, λέει, πες στον φίλο ότι η Πορτογαλία θα πάει, λέει, για διακοπές, λέει, στην Μαδέιρα το Σάββατο. Κάτσε λίγο, Αργεντινή, με στην περιοχή. Ο Τσακίρ, τίποτα. Εντάξει, ο Μαστερό, πώς δεν τον βγάζεις. Έχει ματώσει το μάτι του και δεν του λέει να βγει έξω. Και εδώ ο Τσακίρ, αν ήθελε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση θα μπορούσε να δώσει πέναλτι. Και βέβαια να το τραβήξει μετά στο ΒΑΡ. Αλλά να δούμε λίγο πάλι τη φάση. Να μας τη δώσει ο κύριος ο Ρώσος σκηνοθέτης. Ο Μεγακλής Βιντιάδοφ. Για να δούμε λίγο. Η φάση τώρα καινούργια από τα αριστερά. Αργεντινή γίνεται. Τι είναι αυτά. Ο Μέση, για να δούμε. Θα τη σπάσει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Αλλά κόβουν οι Νιγηριανοί. Ακόμα δεν έχουμε πάρει replay από το πέναλτι που ζητάνε οι Αργεντινοί, έτσι. Το οποίο ήταν υποψία πέναλτι. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε το μήνυμα του φίλου του Πίτερ. Θα δούμε. Γκολ! Γκολ η Αργεντινή. Ήχο. Θα καταφέρνει έστω και έτσι. Με τον Ρόχο νομίζω. Με τον Ρόχο. Μετά από σέντρα. Στο 86. Το 2-1. Για να δούμε. Εδώ τα πλάνα πάνω στο Μαραντόνα. Βέβαια, να μην το ματιάξουμε, πρέπει να κρατήσει και η Κροατία, έτσι. Με τον Ράκη της να χάνει, να εκτελεί πολύ ωραίο φάουλ πριν από λίγο και να η μπάλα να περνάει έξω. Πρέπει να κρατήσει και η Κροατία, γιατί επαναλαμβάνω, αν το βάλει η Ισλανδία και δεν κάνει 1-3 η Αργεντινή, περνάνε οι Ισλανδοί. Για να δούμε. Βέβαια, στοιχηματικά τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως να κερδίσει η Αργεντινή. Τώρα ποιος θα προκριθεί είναι σε δεύτερη φάση. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Ρόχο, παρόλο που είναι αριστεροπόδαρος. Από το ύψος του πέναλτι, εκτελεί καλύτερα από ό,τι θα εκτελούσε ο Ιγουαίν, λέω εγώ. Και έξαλα πανηγύρια μετά από τη σέντρα του Μερκάδο, νομίζω. Από τα δεξιά. Και πνίγεται στην αγκαλιά του. Ο Σαμπαόλι έχει μείνει στο γήπεδο. Χαμός γίνεται, παιδάκι, κλαίει. Ωραίες καταστάσεις. Λοιπόν, τα μηνύματα θα διαβάσουμε μετά. Τώρα αφήστε τα μηνύματα, δεν είναι για τέτοιο. Λοιπόν, εδώ τώρα κάποιος φίλος μου λέει ότι ο Μέση έκανε, λέει, δάχτυλο, μεσαίο δάχτυλο. Δεν τον είδα, Γιώργο. Για το Μαραντόνα μου λες. Καλά, ο Μαραντόνα στάνταρ θα έκανε, ρε φίλε. Ο Μαραντόνα τα έκανε και όταν έπαιζε μπάλα τώρα. Δεν έκανε στην εξέδρα. Εντάξει. Λοιπόν, οι κάμερες πάνω στους Αργεντινούς που κλαίνε, έτσι. Δες τώρα τι αγωνία τραβάει ένας λαός, έτσι. Είναι... Τάκ, το καταλαβαίνω απόλυτα. Μην τρελαθούμε και εμείς ανάλογες στιγμές ζήσαμε το 4 στην Πορτογαλία. Έτσι είναι. Όσο και να μην θεωρείς τον εαυτό σου, ξέρω εγώ, το πρότυπο πατριώτη κτλ. Ή φαν της εθνικής ομάδας, σε τέτοιες μεγάλες οργανώσεις, σε τέτοια μάτς που όλος ο πλανήτης έχει στραμμένα τα βλέμματα επάνω σου. Ο Κατέμιδη Θανάση τον φάγαμε τον μπουκλε βραδιάτικα. Λέει, ωραίο ύπνο θα κάνουμε. Άντε, σε καλή μεριά θα δούμε. Λοιπόν, βγάζουμε και την ΕΡΤ, τον κύριο Μπακόπουλο προ στιγμή. Ναι, γκολ και στα δύο μάτσε. Θα στο έβγαζα, ρε Θόδωρε, αφού ξέρει, κυλώνησε, εγγύηση. Λοιπόν, κάτσε να κρατήσουμε. Τι θέλουμε. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν για να του έχουμε όλου ευχαριστημένου. Προσπαθούμε να στείλουμε τη θετική μα ενέργεια στην Αργεντινή. Ο πιο πολύ κόσμο στον πλανήτη γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, είτε για στοιχηματικού είτε για ποδοσφαιρικού λόγου, την Αργεντινή θέλει να περάσει. Και ήταν ένα σενάριο που λέει και στοιχηματικά ήταν πολύ πιθανό σενάριο. Δηλαδή, και εγώ αν ασχολιόμουν με το παιχνίδι με σημείο. Γκολ η Κροατία. Γκολ η Κροατία με τον Πέρισιτς. Λοιπόν. Το κλέψιμο του Παντελή. Γκολ η Κροατία με τον Πέρισιτς. Και πλέον η Αργεντινή χρειάζεται απλά να κρατήσει το προβάδισμά τη. Γίνεται το 2-1. 1-2 από τον Ιβάν Πέρισιτς. 19ο γκολ με την εθνική του. Λοιπόν, τώρα η Αργεντινή καλύτερα να κάνει το θεωρητικά απλό. Το θεωρητικά απλό, έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, οι Νιγηριανοί, αν ισοφαρίσουν, είναι αυτοί που περνάνε στην επόμενη φάση του 16. Λοιπόν. Αλλά για τα δάχτυλα του Μαραντόνα που λες, Γιώργο, εντάξει. Τι σου κάνει εντύπωση. Που τα έκανε, καταρχήν είναι απλά, βλέπει το παιχνίδι την εξέδρα. Εντάξει, επειδή είναι στου επισήμου. Εντάξει, Μαραντόνα. Τώρα που με ρωτάς αν είμαι αστρωμένος, πού να ξέρω, ρε φίλε.
Κάποτε ήταν. Μπορεί να είναι και τώρα. Πού να ξέρω. Ούτε μέσα στα ρουθούνια του είμαι, ούτε. Λοιπόν, τι λέει, 2-1 η Ελλάδα, λέει στον Ιντερ, περνάει πρώτη. Πιο άγια το τέτοιο. Ναι, 2-1 η Ελλάδα, όντως, τα πιτσιρίκια στο 90, Ελλάδα-Γαλλία, στους Μεσογειακούς, 2-1 και περνάει σαν πρώτη, σωστά, να τα λέμε και αυτά, να τα λέτε και αυτά φυσικά, γιατί να μην τα λέμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε το ίδιο σκορ και στα δύο παιχνίδια, Ισλανδία-Κροατία 1-2 με τον γκολ του Πέρισιτς πριν από λίγο, στο 90, Νιγηρία-Αργεντινή 1-2, ναι, με τον γκολ του Μάρκος Δρόχου στο 86 στην Αγία Πετρούπολη. Κίτρινη κάρτα τώρα σε ποιον την έβγαλε. Θα βάλω ήχο, Κινδυνεύουμε κανένα μήνυση από την έρδα να τους παίξουμε κανένα πεντάλεπτο στον αέρα. Δεν νομίζω. Έρτισε. Την πληρώνουμε αδράρε, φίλε. Σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ τα σκάμε στην έρδα. Κοντρά. Έρτισε. Τελευταία λεπτά. Τέσσερα. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με ελληνική ραδιοτηλεόραση. Βασίλης Μπακόπουλος, ο συνάδελφος της ΕΡΤ που κάνει την περιγραφή του αγώνα από το Πετρόφσκι της Αγίας Πετρούπολης. 4 τετών καθυστερήσεων, έχει περάσει το 1. Η Ισλανδία ουσιαστικά έχει αποκλειστεί. Τώρα το θέμα είναι μεταξύ Νιγηριανών και Αργεντίνων. Αν οι Αργεντίνοι το κρατήσουν, περνάνε στους 16 και παίζουν το Σάββατο. Ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι, το Σάββατο νομίζω με την Γαλλία. Πρόωρος τελικός. Έχουμε να πούμε τέτοια κλισέ δημοσιογραφικά. Ο Μέση, για να δούμε ο Μέση, μπαίνει στην περιοχή. Αλλά. Την υπόθεση νίκη και πρόκριση δεν τα καταφέρνει. Το τάκλιν όμως, ναι, το τάκλιν στο 90 φεύγα. Ο Μέση, βέβαια, όποιος έχει παίξει man of the match, γιατί και αυτό το προσφέρουν όλες οι εταιρείες πριν το OPAP. Αν τον έχει παίξει κάποιος man of the match Μέση, κινδυνεύει να το χάσει από το ρόχο, έτσι, γιατί είναι γκολ που κρίνει πρόκριση. Για να δούμε. Έχουν μείνει άλλα 2-2,5 λεπτά. Ο Μέση και πάλι. Και κερδίζει το φάουλ. Τώρα θα, σαν τροκτικό θα ροκανίσει και το χρόνο. Έπεσε και κάτω. Φέρετε και μια κουβέρτα να σκεπαστεί. Το άλλο το μάτς τελειώνει σε λίγο. Και εκεί έχουν δοθεί 4 λεπτά καθυστερήσεων. Τα σχεδόν 3,5 έχουν περάσει. Οι Κροάτες κερδίζουν με 1-2 την Ισλανδία και περνάνε πανηγυρικά ως πρώτοι. Το θρίλερ είναι στην Αγία Πετρούπολη. Ο Μασεράνο πραγματικά απορώ πώς δεν έχει βγάλει το τσακίρι από το γήπεδο. Είναι απίστευτο. Ενώ υπάρχει κανονισμός, έτσι, παίκτης που ματώνει, βγαίνει εκείνη την ώρα από το γήπεδο. Και ο Μασεράνο είναι εδώ και πάρα πολύ ώρα ματωμένος. Τέλος πάντων. Ο Ιγουάιν. Πού πάζε, Ιγουάιν. Έχει βάλει και τον Αγουέρο ότι του να πιέσει. Εδώ και αρκετή ώρα, βέβαια. Έτσι, τον έβαλε πριν γίνει το 2-1. Ο Σαμπαόλη, τον Κουν, τον πρώην γαμπρό του Μαραντόνα. Επαναλαμβάνω, είμαστε συνδεδεμένοι με ελληνική ραδιοτηλεόραση. Ο Μασεράνο εκεί κανονικά το φρύδι έχει σχιστεί και τρέχει το αίμα, ο Τσακίρ στον κόσμο του. Και πολύ ωραίο πλάνο και ήχος από τους Αργεντίνους. Όπως ακούτε τον κύριο Μπακόπουλο, τελικό το Ισλανδία-Κροατία 1-2. Ο Μέση κατεβάζει την μπάλα και ροκανίζει για άλλο χρόνο. Ο Ταμέντι διώχνει. 3-1 η Ελλάδα τη Γαλλία στους Μεσογειακούς Αγώνες, στο Άντρε 19. Λοιπόν, θα σας δώσω αργότερα τους σκόρερ. Και η Αργεντίνη έχουν σηκωθεί όλοι από τον πάγκο και λένε στον Τζακίρ, σφύρατο μεγάλο να φύγουμε. Λοιπόν, οι Νιγηριανοί θα κάνουν ένα γέμισμα ακόμα. Μια γιώμα, όπως λέμε. Αμάν. Όχι, μπλοκάρει ο Αρμάνι. Εδώ νομίζω ότι τελειώνει το παιχνίδι. Το σφύριξε. Το σφύριξε, ναι. Η Αργεντινή περνάει στους 16. Ωραία βραδιά και η σημερινή. Έξαλα πανηγύρια για τους Αργεντίνους.
Και έχουμε μπροστά μας το Σάββατο, νομίζω Σάββατο, πολύ μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Γαλλία-Αργεντινή, δεν το περιμέναμε, αλλά αλλάζουν τα πράγματα. Όπως λέει και ο συνάδελφος ο κύριος Βασίλης Μπακόπουλος, αλλάζουν τα πράγματα. Ο Μέση, ένα μεγάλο μάτς που το χρωστούσε, το έκανε. Έβαλε το πρώτο γκολ του αγώνα. Ο Ρόχο, βέβαια, πέτυχε τον νικητήριο, τον γκολ της πρόκρισης. Το πραγματικά είναι. Κοίταξε, φίλε, παραμένουν ζωντανοί. Θα ήταν αλλιώς το βράδυ, θα μπαίνουν στο αεροπλάνο για Μπόνος Άιρες. Και τους περιμένουν εκεί με τα γιαούρτια και με τις μπαρμελάδες. Ναι, εντάξει, πλάκα κάνεις τώρα. Συνεχίζουν. Μέχρι το Σάββατο θα είναι εκεί πέρα. Τώρα τι θα γίνει και δεν είναι ξεγραμμένοι. Εντάξει, και η Γαλλία, καλή χρυσή, αλλά δεν είναι και κανένα. Καμιά ομάδα δεν έχει τρομάξει με τις εμφανίσεις της. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα. Ισλανδία-Κροατία 1-2. Νιγηρία-Αργεντινή 1-2. Οι Κροάτες πρώτοι, οι Αργεντίνοι δεύτεροι, οι Νιγηριανοί τρίτοι και οι Ισλανδοί τέταρτοι. Αυτή είναι η κατάταξη στον όμιλο. Κροατία και Αργεντινή περνάνε στην επόμενη φάση. Η Κροατία παίζει με την Δανία, Κροατία-Δανία, την έχει έτσι, είναι σαφώς καλύτερη ομάδα η Κροατία. Και το μεγάλο μάτς, το πρώτο μεγάλο μάτς, όχι και το Ουρουγουάη, η Πορτογαλία είναι μεγάλο παιχνίδι, αλλά εντάξει, το Γαλλία-Αργεντινή είναι σαφώς μεγαλύτερο παιχνίδι. Έχουμε το Σουκού, μεγάλα μάτς. Την Παρασκευή υπάρχει ρεπό στο Μουντιάλ και από το Σάββατο ξεκινάει η φάση των 16. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι, γιατί το πήραμε σε ρί. Ευτυχή κατάληξη και για τον Θόδωρα που έβγαλε τον goal-goal και για όσοι είχαν παίξει διπλό Αργεντινή, anytime Messi, first goal Messi, διπλό και over, διπλό και goal-goal κτλ. Ήταν μια καλή στοιχηματικά ημέρα και με το χι της Γαλλίας νωρίτερα. Πέρασαν για αυτοί που έπρεπε να περάσουν και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο διάλειμμα. Είπαμε και τον χορηγό μας, είμαστε πλέον στα 56 λεπτά μετά τις 10. Ένα break ψιλογιωμάτο και επιστρέφουμε και με ρεπορτάζ και με ανοιχτές γραμμές. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στα 2 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4. Θανάση Κυλώνης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του και στις μουσικές επιλογές. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο τα παιχνίδια του τέταρτου ομίλου. Η Αργεντινή, που ήταν και ο Νταλκάς των περισσότερων, πέρασε. Κέρδισε με 2-1 την Νιγηρία. Με τον γκολ του Ρόχο στο 86-87, κάπου εκεί μπήκε. Ο Μέση ανοίξει το σκορ, ο Μόζος με πέναλτι. Αμφιλεγόμενο είναι η αλήθεια, ισοφάρισε, αλλά τώρα δεν πολύ μετράει αυτό. Στο άλλο μάτς είχαμε το ίδιο σκορ, Ισλανδία-Κροατία 1-2. Οι Ισλανδοί δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη που θα τους χάριζε την πρόκριση, έτσι, γιατί άμα κέρδισαν και οι Ισλανδοί, στους Αργεντίνους δεν έφτανε το 1-2. Και έτσι λοιπόν, το Σάββατο στις 5 το απόγευμα έχουμε Γαλλία-Αργεντινή και στις 9 Πορτογαλία-Ουρουγουάη και την Κυριακή στις 5 έχουμε Ρωσία-Ισπανία. Η Ισπανία δεν νομίζω να έχει πρόβλημα, έστω και να παίζει με την διοργανώτρια. Και στις 9 το βράδυ έχουμε το παιχνίδι της Κροατίας με την Δανία. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής δεδομένα στην φάση των 16. Αύριο θα δούμε και τους υπόλοιπους ομίλους, 5ο και 6ο, τι θα μας δώσουν σαν ντουέτα πρόκρισης. FM και όταν τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526, ανοιχτές και τηλεφωνικές δραμές 2310-287 και 38, τα λέμε και μέσω Facebook. Θανάσης Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες με double S και Y στο Κυλώνης. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς βρίσκεται καθοδόν για εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος, για να καλύψει την αύξηση του Ντιγκινή, νομίζω. Φιλό έχουμε ήδη τον Νίκο. Λοιπόν, ένας ακροατής μας κάλεσε. Καλησπέρα. Γεια σου Θανάση μου, καλησπέρα. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά, καλά εσύ. Βλέποντας τα παιχνίδια, τι Αργεντινή είναι, τι πράγμα είναι. Είναι, εντάξει, είναι κάτι σαν Αργεντινή. Κοίταξε, είμαστε Αργεντινοί, αλλά είναι κάτι σαν Αργεντινή, ναι, δεν είναι κανονική Αργεντινή. Ναι, δεν είμαστε με αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα. Εντάξει. Αλλά κοίταξε φίλε, τώρα που πέρασε τα νοκάουτ, πλέον είναι παιχνίδι. Έχει πάρα πολύ καλύτερες ομάδες. Σίγουρα έχει καλύτερες ομάδες. Απλά στο ποδόσφαιρο, όπως ξέρεις και εσύ, όπως ξέρει και όλος ο κόσμος, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια αυτό. Δεν σωστά, σωστά. Αυτό. Δεν έκανε και τίποτα, ας πούμε, δεν απείλησε ούτε την Ιγυρία. Τώρα εντάξει, έγινε μια. Να πεις ότι σήμερα έπιασε ένα παιχνίδι καλό. Ήταν καλή μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλή. Βασικά ήταν ο Ρεξάτος ο Μέση στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Τώρα
είσαι σε ένα όμιλο με Νιγηρία και Ισλανδία και πάλι. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η Αργεντινή και εγώ είμαι ο παρδός, αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν θέλω να την βλέπω. Σε κανένα δεν αρέσει. Λεσυνάστε, μιλάω. Σε κανένα δεν αρέσει. Ούτε στους ίδιους τους Αργεντίνους. Είδαμε την Κροατία και είδαμε αυτό είναι ποδόσφαιρο. Η Κροατία έχει πολύ καλή ομάδα, έχει καλύτερη ομάδα και εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι με τα δείγματα του τουρνουά μέχρι στιγμής είναι η ευκαιρία για κάποιον μικρό εντός αγωγικών να το πάρει. Ναι. Όπως και η Ισπανία μας άρεσε πάρα πολύ, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, χθες δεν ήταν καλή η Ισπανία. Εντάξει, δεν ήταν καλή χθες. Βγάλτε το χθεσινό. Τι, τρία παιχνίδια παίξα, δεν πήγε και δέκα μάτς. Σε άρεσε, ας πούμε. Κοίταξε, το Βέλγιο μου άρεσε, αλλά η αντίπαλή του ήταν τώρα με την Ισία και Παναμά, δεν μπορείς να βγάλεις πάλι συμπεράσματα. Όχι, σωστά. Όπως και η Αγγλία, καλή ήταν η Αγγλία. Ειδικά για Αγγλία ήταν καλή. Αλλά τώρα με Παναμά και με την Ισία. Τίποτα, Κροατία. Πάντως είναι, να σου πω κάτι, το Μουντιάλ είναι ωραίο, φίλε. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε το σούπερ θέαμα σε όλα τα παιχνίδια, αλλά υπάρχει suspense από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, μέχρι τώρα. Φίλε, σκέφτομαι τώρα, είμαστε στη μέση του Μουντιάλ, πότε είμαστε, και είναι καλή εποχή. Τώρα, άσχετα αν ο καιρός μας χάλασε. Ναι, καλή εποχή δεν είναι. Ναι. Το Μουντιάλ είναι η κλασική περίπτωση καλοκαιριού, πίτα, πυραρία. Πίτσα, μπύρα, μπαλκόνι κτλ. Α, μπράβο, και ποδόσφαιρο, ας πούμε. Και σκέφτομαι τώρα για να κλείσω και τη γραμμή το άλλο ρε φίλε που θα γίνει Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Το άλλο για το Κατάρ λες, για το Κατάρ. Ναι, το επόμενο. Ναι. Ξενέρα. Θα γίνει χειμωνιάτικα. Ξενέρα τελείως. Λοιπόν, καλό βράδυ να γίνει. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, 23-10-2-7-3-8 ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Θα ρίξουμε μια ματιά και στα ρεπορτάζ των ομάδων, αλλά το Μουντιάλ όπως καταλαβαίνετε είναι το θέμα του μήνα βασικά, όχι των ημερών απλά. FM και όταν τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένος ή συμβεβλημένοι. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Υπάρχει παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League σε εξέλιξη. Lincoln Red Imps La Fiorita 2-0 προηγείται η Lincoln από το Gibraltar. Είχαμε και νωρίτερα παιχνίδια για τα προκριματικά των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Να ρίξουμε μια ματιά αργότερα. Να πούμε ότι τα πιτσιρίκια του Νικοπολίδη κέρδισαν τη Γαλλία με 3-1 στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στην Ισπανία. Με τα γκολ του Εμμανουηλίδη, του Γκαργκαλατζίδη και του Βοήλη, αν τους λέω σωστά, τον τελευταίο δηλαδή, γιατί οι άλλοι δεν γίνεται να έχουν άλλο τονισμό. Κέρδισαν με 3-1 τα Γαλάκια που είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Γκασαμά. Οι Γάλλοι που παίζαν και στα τελευταία λεπτά με 10 παίκτες. Ελλάδα-Γαλλία 3-1 και τα 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ομάδες Under 19. Για το ίδιο τουρνουά Λιβύη-Ιταλία 0-6. Ποιοι τα βάλανε. Ένας Μερόλα έκανε χατρίκ. Ένα έβαλε ο Γκαβιόλη. Και δύο έβαλε ο Ραούτι. Η σκόρα των μικρών Ιταλών. Βλέπουμε και τον Τζίπρα. Πού είναι. Λονδίνο δεν είναι ο Τζίπρας. Είπε για αλλού. Στα ταξιδάκια μου είναι. Λοιπόν, ο Αλέξης, ο οποίος την έβγαλε την γραβάτα. Την έβγαλε, ναι. Εντάξει, σου λέει να επιστρέψουμε στα επαναστατικά μας. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο διεθνής διαιτητής, είναι σήμερα στον σχολιασμό στο στούντιο της ΕΡΤ για τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Λοιπόν, μια και δεν παίρνει ακόμα ο Νίκος Παπαδόπουλος, λέω να καλέσουμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να πάρουμε μια ανταπόκριση από Ολλανδία για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος που σήμερα έδωσε και το πρώτο του φιλικό, κέρδισε με 5-0 τις ρεζέρβες της Γάνδης, της βέλικης ομάδας. Θα μας τα πει καλύτερα σε λίγο ο Δημήτρης Τσομπατζόγλου. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο από το αεροδρόμιο που αναμένεται να αφηχθεί ο Ντιγκινή, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Θα πούμε κάποια πράγματα και για το ρεπορτάζ του Ηρακλή στην συνέχεια, αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα των ημερών και των βραδιών μας αυτές τις μέρες είναι το Μουντιάλ. Και αυτό που θέλανε οι περισσότεροι έγινε, η Αργεντινή, έστω και με την ψυχή στο στόμα, όπως ήταν και ο μοναδικός τρόπος για να το κάνει, κέρδισε την Ιγυρία 2-1 και προκρίθηκε στους 16, εκεί όπου την περιμένει η Γαλλία το απόγευμα του Σαββάτου. Ναι, λοιπόν, hot-blooded από Foreigner. Τσορμπατζόγλου, πόση ώρα θα έχουμε σε κανένα δίλεπτο. Ωραία, σε κανένα δίλεπτο θα μιλήσουμε με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ελπίζω να μην συμπέσουν με ο Νίκος και ο Δημήτρης για τα ρεπορτάζ. Ένας άλλος Δημήτρης, ο ακροατής, λέει: το παρέψε μέχρι τέλους. Τι θέλεις τώρα εσύ, τι θέλεις, από τον Σίγκουρσον να σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ στο παιχνίδι. Νέο Σίγκουρσον που έμεινε στο 1, το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε προσωρινά.
Ναι, λοιπόν, ένας άλλος Δημήτρης, παλιός μου συμπαίκτης στον Ηρακλή Λευκού Πύργου, που ζει πλέον στην, και εργάζεται στην Αγγλία, λέει, μπορείς να μου πεις, φίλε, λέει, γιατί θεωρείται, λέει, τόσο μεγάλο φορ ο Ιγουαΐν. Πρέπει να χάσει, λέει, τρεις καθαρές ευκαιρίες, λέει, τουλάχιστον, λέει, για να βάλει μία. Δεν καταλαβαίνει. Κοίταξε, τα νούμερα του Ιγουαΐν, τα νούμερα στην καριέρα του, στοιχειοθετούν τον χαρακτηρισμό μεγάλο φορ. Αλλά και εμένα σαν παίκτης δεν μ' αρέσει. Είναι και θέμα γούστου, αλλά επαναλαμβάνω, τα νούμερα του, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι έχει παίξει σε Ρεάλ, έχει παίξει σε Γιουβέντους, έχει παίξει σε Νάπολη, River Plate κτλ. Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλα κλαμπ. Χαμάλης δεν είναι, απλά δεν είναι το στυλ του φορ που αρέσει σε μένα, σε σένα Δημήτρη και σε πολύ άλλο κόσμο προφανώς. Ο Μαραντόνα όντως έδειξε τα μεσαία του δάχτυλα σε κάποιους που κάθονταν από κάτω του. Τώρα δεν ξέρω τι ήταν αυτοί. Βραζιλιάνοι ήτανε, Ρώσοι που του την είπανε, Ισλανδοί. Δεν νομίζω να ήταν Ισλανδοί, αλλά εντάξει, Μαραντόνα είναι αυτός. Δεν του δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τον λατρεύουμε για όσα μας έδειξε εντός γηπέδων, αλλά εκτός δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Σίγουρα. Λοιπόν, αυτό που έπρεπε να γίνει πάντως έγινε. Η Αργεντινή κέρδισε. Ο Μαραντόνα, τώρα από ό,τι βλέπω φωτογραφίες, πρέπει να τον πήρε ένα υπνάκος σε κάποια φάση. Τώρα εκεί προς το τελείωμα του πρώτου μηχρόνου, έναν υπνάκο τον πήρε εκεί στα επίσημα του Πετρόφσκι της Αγίας Πετρούπολης, στο γήπεδο της Zenit. Και στη συνέχεια, όπως λέει εύστοχο φίλος ο Παναγιώτης, λέει, έδειχνε, λέει, το σκορ πριν τον γκολ του Ρόχο, γιατί είχε και τους δύο μέσους δακτύλους όρθιους. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία, σε Δημήτρη Τσοπατζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου, Ανάς, καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς πάει? Καλά, μια χαρά, εσείς? Ηρεμήσατε με την ένταση του αγώνα? Γυρίσαμε, ναι. Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο μας για να δουλέψουμε. Πολύ ήλιο, Θανάση, πολύ ήλιο. Μας έφαγε ήλιο σήμερα. Ναι, εδώ εμάς πάλι, φίλοι, μας έφαγε η βροχή σήμερα. Γι' αυτό το λέω. Τώρα γυρίζετε, Αργεντινή δεν είδατε, δεν προλάβατε να είναι Αργεντινή? Τις καθυστερήσεις. Μάλιστα. Τους πανηγυρισμούς δηλαδή. Ναι. Πολύ ήλιο, Θανάση. Δηλαδή ένα πράγμα, μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουμε πάθει ηλίαση. Δηλαδή σε τέτοια επίπεδα. Προκαλείς τώρα, να ξέρεις. Προκαλείς. Εμείς εδώ στην Ολλανδία. Προκαλείς τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή. Με κοντομάνικα κοντά σου. Θυμίζεις και Τσίπρα και Καμένο. Και πάλι ζέστη έχει, Θανάση. Εντάξει. Καλά, κοίταξε, και εδώ κρύο δεν λες ότι έχει. Απλά είναι μούχλα. Όλη τη μέρα βρέχει σήμερα. Μα εδώ να μην ρίχνεις τα αγώνα. Εδώ ναι, πέντε μέρες. Έτσι είναι αυτά. Στα αγώνα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Πάω και είσαι. Έτσι. Λοιπόν, είδαμε το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ. Με 5 γκολ ξεκίνησε η χρονιά απέναντι στους πιτσιρικάδες της Γάνδης. Μια καλούτσικη ομάδα που στάθηκε όσο μπορούσε, όσο άντεχε. Μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε καλύτερα τον ΠΑΟΚ στο πρώτο 20 λεπτό. Μετά λίγο δεν είχαν δυνάμεις να ανταπεξέλθουν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Για όσο δίνανε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με ένα πολύ ωραίο γκολ σε συνεργασία του Μπίσεβαρ, του Ελκαντουρί και πλασέ του Μαωρίτσου, 45. Και από εκεί πέρα, στο 57 ο Λάμπρου, στο 64 ο Μιστακίδης, στο 71 ο Πέλκας με ένα φοβερό μακρινό σουτ, στο 74 ο Λάμπρου το 2-0, ο Πέλκας το 3-0, ο Μιστακίδης 4-0 και το τελευταίο ο Λιμιός με ένα γκολ που δεν ξέρουμε αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή, σε ένα ωραίο σουτ που πήγε πρώτο στο γύρο δοκάρι και μετά στο κάθετο, και ο διαιτητής το μέτρησε έτσι όπως είχε την πορεία της μπάλας. Καλύτερος ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο μήχρονο που έπαιξαν οι νεαροί του ποδοσφαιριστές απέναντι σε συνομήλικους περίπου της Γάνδης. Ένα πρώτο δείγμα για τον Ζαμπά, τον Βραζιλιάνο, που και αυτός συνομήλικος είναι, και σαφώς υπερήχε σωματοδομή σε όγκο, σε ταχύτητα. Απλώς είναι πίσω από τους υπόλοιπους και δυσκολεύεται στις συνεργασίες του. Δυστυχώς δεν είδαμε το Χατσερίδη. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει στείλει το έγγραφο η Δυναμό Κιέβου που του επιτρέπει
να παίξει πριν τελειώσει τυπικά το συμβόλαιο του με εκείνους, στις 30 Ιουνίου. Κάτι που έκανε π.χ. ο Πανιόνιος, κάτι που έκαναν άλλες ομάδες. Η Δυναμό δεν το έχει κάνει. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί. Αν αυτό συνεχιστεί, δεν θα παίξει και την Παρασκευή ο Χατσερίδης και χάνει έδαφος, τα λέγαμε, από τη συνοχή με την οποία θα είχε με την ομάδα. Το φιλικό έγινε παρουσία και του Γιώργου Σαββίδη, ο οποίος είναι εδώ στην Ολλανδία και ήδη κυρίως στο δεύτερο μήχρονο και στο τέλος συνομίλησε και με τον Λουτσέσκου για μεταγραφικά θέματα βεβαίως, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο Λουτσέσκου που τόνισε ότι ήταν μια καλή προπόνηση, βασικός στόχος να βάλουμε τους νέους στο κλίμα και στη δουλειά μας, βασικός στόχος να ετοιμαστούμε για το πρώτο μάτς με τη Βασιλεία. Παραδέχτηκε για το Λεβέκο ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο Λεβέκ, θυμίζουμε ότι ήταν και σήμερα να μπει στο δεύτερο μήχρονο και λίγο πριν ξεκινήσει παραπονέθηκε και πάλι για ενοχλήσεις στο δικέφαλο. Είναι πλέον ανέκδοτο, μοιάζει, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, και αυτό είπε και ο προπονητής της ομάδας. Για τον Μπαλογιάννη, τον νεαρό που έπαιξε 90 λεπτά εκεί στη θέση του αριστερού μπακ, ότι το παιδί αυτό έχει μέλλον, παρότι είναι χαφ, αν το σκεφτεί και αν δουλευτεί ως αριστερός μπακ, έχει πραγματικά μέλλον. Και για τις μεταγραφές, το ότι είναι μια περίοδος όπου δουλεύουμε να τελειώσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα αυτές τις κινήσεις. Είμαστε στο 80% του ρόστερ αυτή τη στιγμή. Αυτό τον Λουτσέσκου, ο οποίος και την Παρασκευή με την Άντρελεχτ που παίζει ο ΠΑΟΚ, θα έχει την ίδια φιλοσοφία, θα δώσει 45 λεπτά στους ποδοσφαιριστές του και σιγά σιγά θα αυξάνεται ο χρόνος για αρκετούς από αυτούς που είναι στο βασικό κορμό. Αυτά σε γενικές γραμμές εδώ από την Ολλανδία. Κόσμος αρκετός βεβαίως, στην Παρασκευή λογικά θα είναι ακόμα περισσότεροι και από τη Γερμανία και από Ντίσσελντορφ και από άλλες περιοχές. Την Παρασκευή ποιος είναι ο αντίπαλος, Δημήτρη? Η Άντρελεχτ. Η Άντρελεχτ, μάλιστα. Την Παρασκευή παίζει με την Άντρελεχτ και την άλλη Τρίτη με την Νόρτζελαντ, την ομάδα της Δανίας, στο τελευταίο παιχνίδι αυτής του πρώτου σταδίου προετοιμασίας. Mm-hmm. Ωραία. Εδώ με ρωτάει ένας φίλος, ο Γιώργος, βασικά να μεταφέρω σε ένα ερώτημα. Γνωρίζεις κάτι για μπάσιμο για τον Μπέργκ από πλευράς ΠΑΟΚ? Γιατί γράφτηκε σήμερα. Ναι, ξέρω ότι έχει γραφτεί. Είναι μια υπόθεση που δείχνει ανέφικτη. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε, αν άφησε το μπούκι για να πάει σε κάτι έτσι πιο μεγάλο, που μπορεί να ασχολήθηκε. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βιαστεί να πάρει παίχτη. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα για τον Μπέργκ, που έχει ομάδα, που έχει τεράστιο συμβόλαιο, που νομίζω ότι αν είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα θα δεχτεί και πάρα πολλές πιέσεις να μην επιστρέψει. Εντάξει. Ας το αφήσουμε εδώ προς το παρόν και ας μείνουμε στο ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ ακόμα περιμένει έναν επιθετικό εδώ στην ομάδα του. Μάλιστα. Ωραία. Καλώς, Δημήτρη. Να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς κιόλας. Αυτά τα λέμε και πάλι από αύριο με ό,τι νεότερο. Ωραία, ωραία. Έγινε, Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Καλά, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τον Δημήτρη Τσοπατζόγλου. Μας έκανε έτσι και ένα review στο πρώτο φιλικό του δικεφάλου με τις ρεζέρβες της Γιάννης. Τελικό σκορ 5-0, και το σκορ δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία, όπως ήθιστε να λέγεται για τα φιλικά. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Νίκο Παδόπουλο, που βρίσκεται καθοδόν για το αεροδρόμιο Μακεδονία, για την αύξηση του Ντικινή, να μας δώσει γενικότερα και το ρεπορτάζ του Άρη. Δεν ξέρω, έχουμε Νίκο Παδόπουλο στη γραμμή? Ωραία. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, όποιος θέλει και αν χρειάζεται να τον διακόψουμε, τον ακροατή που θα πάρει. 23-10-287-38. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 5-45-26 με χρέωση 1,24 ευρώ. Τα λέμε και μέσω Facebook. Θανάση Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες, WS και Y στο Κυλώνης. Να θυμηθούμε φυσικά και τον χορηγό μας, Παράσχο, στην Ολύμπο 90. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23-10-227-005.
ό,τι χρειάζεστε, είτε είστε επαγγελματίας υδραυλικός, είτε ένας απλός πιτωνικοκύρης, ό,τι χρειάζεστε ανταλλακτικό υδραυλικής φύσεως για το σπίτι σας, για τη δουλειά σας κτλ. Και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου, Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferroli και Wolf, όλα αυτά θα τα βρείτε στην Ολύμπου 90, στον Παράσχο. Λοιπόν, αφού βλέπω ότι αρχεί ο Νίκος Παπαδόπουλος, ότι φταίει φυσικά, να προφανώς δεν έχει θέσει ακόμα ο παίκτης στο αεροδρόμιο, την κοινή. Να δούμε λίγο τα θέματα του Ηρακλή. Φυσικά οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Αργότερα θα ρίξουμε μια ακόμα ματιά και στο Μουντιάλ, σε στατιστικά από τα σημερινά παιχνίδια. Τα αποτελέσματα απλά να πούμε τώρα για όποιον συντονίστηκε αυτή τη στιγμή. Το μεσημέρι, το απόγευμα καλύτερα, Αυστραλία-Περού 0-2, Δανία-Γαλλία 0-0. Η πρώτη λευκή ισοπαλία του Μουντιάλ της Ρωσίας μετά από σχεδόν 40 παιχνίδια. Καλό στην Ακιασάργησε. Και στα βραδινά παιχνίδια το ίδιο σκορ και στα δύο γήπεδα, σε Ροστόφ και Αγία Πετρούπολη, Νιγηρία-Αργεντινή 1-2, με τον Μέση να ανοίγει το σκορ, τον Μόζες με πέναλτι να ισοφαρίζει και τον Ρόχο να πετυχαίνει τον νικητήριο γκολ για την Αργεντινή στο 86, και Ισλανδία-Κροατία 1-2, με τους Ισλανδούς να μην καταφέρουν να κερδίσουν τα δεύτερα των Κροατών, που είχαν πάρα πολλές αλλαγές, αλλά η ποιότητά τους παραμένει δεδομένη. Οι Κροάτες που πέρασαν στην επόμενη φάση με τρεις νίκες. Αν δεν κάνω λάθος, όχι, και η Ουρουγάη είναι ομάδα που έχει περάσει με τρεις νίκες από τους ομίλους που έχουν ολοκληρωθεί ήδη. Ο Μπαντέλ στο 53 το 0-1, ο Σίγκουρσον με πέναλτι στο 76 ισοφάρισε και ο Πέρισιτς στο 90 χάρισε την νίκη στους Κροάτες. Μια νίκη που απλά έτσι επιβεβαίωσε την απόλυτη ανωτερότητά τους στον όμιλο γενικότερα. Λοιπόν, στα θέματα του Ηρακλή, επαναλαμβάνω, για το Μουντιάλ θα μιλήσουμε και στη συνέχεια και με τη δική συμμετοχή και βλέποντας κάποια στατιστικά από τα σημερινά μάτς. Λοιπόν, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, να πούμε ότι μεθαύριο Πέμπτη ορίσκει τελικά το ραντεβού, το κρίσιμο, το καθοριστικό ραντεβού μεταξύ των διοικούντων του Ηρακλή και του Χρήστου Ρόβα, του αρχισκόρε της ομάδας. Φημολογείται ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά και ότι θα υπάρχει έτσι ευτυχής κατάληξη, δηλαδή συνέχιση της συνεργασίας, προφανώς με κάποιες αμοιβές υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, και οι άνθρωποι του Ηρακλή θα δώσουν κάτι παραπάνω, και ο Ρόβας προφανώς και αυτός έριξε λίγο τις δικές του απαιτήσεις. Για συμφωνία κάνει λόγο το ρεπορτάζ, η πιάτσα, αλλά θα δούμε την οριστική κατάληξη την Πέμπτη όταν θα γίνει και το ραντεβού. Ενώ βλέπουμε τώρα το γκολ του Μέση πάλι, εξαιρετική, και η σέντρα, δεν θυμάμαι ποιος την κάνει, ο Μπανέγα την κάνει, την κατεβάζει, τη στο πάρει με το μπούτι, πριν σκάσει μπάλα στο χορτάρι με το μητάκι την στρώνει και με το δεξί που δεν είναι το καλό του πόδι κάνει ένα εξαιρετικό πλασέ. Εντάξει, ο Μέση ο οποίος χρωστούσε ένα γκολ, ο Μέση ο οποίος κακά τα ψέματα, αν σήμερα οι Αργεντινοί αποκλείονταν, πιθανότατα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αυτό θα ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Αλμπισελέστε, έτσι. Δεν νομίζω να συνέχιζε. Ο Μέση, ο οποίος ήδη μια φορά μετά το τελευταίο αποτυχημένο Κόπα Αμέρικα είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του και στη συνέχεια μεταπίστηκε και συνέχισε στην εθνική ομάδα. Αλλά αν αποχωρούσε η Αργεντινή τόσο γρήγορα και τόσο άδοξα από το Μουντιάλ της Ρωσίας και με τον Μέση πριν από δύο μέρες, 24 Ιουνίου, να κλείνει τα 31, λογικά θα είχαμε την αποχώρηση του άσου της Μπάρσα από την εθνική ομάδα. Τώρα τουλάχιστον ένα παιχνίδι ακόμα θα ξαναπαίξει με την Αργεντινή. Από εκεί πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Ναι, έλεγα για τον Ρόβα ότι την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, έχει κλειστεί το ραντεβού εκεί στις εγκαταστάσεις της Μίκρας, του Σεραίου επιθετικού με τους ανθρώπους του Ηρακλή, να δούμε αν τελικά η φημολογούμενη συμφωνία θα καταλήξει και με επίσημο τρόπο σε συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Εν τω μεταξύ, αναμένονται απαντήσεις και του Βασίλη Παπαδόπουλου, του παρτενέρ του στην επίθεση του 23χρονου επιθετικού, και οι απαντήσεις των Καζναφέρη και Τάι. Για τον Παπαδόπουλο υπάρχει σχεδόν δεδομένη καταφατική απάντηση από την πλευρά του και όλα δείχνουν ότι και του χρόνου μαζί με τον Ρόβα δεν λέω ότι θα αποτελούν το επιθετικό δίδυμο, γιατί πιθανότατα ένας από τους δύο τουλάχιστον να κάθεται στον πάγκο του χρόνου, εφόσον αποκτηθούν και άλλοι παίκτες πιο εμπειρικοί, πιο ικανοί, καθώς μιλάμε για μεγαλύτερη κατηγορία. Όσον αφορά τον Καζναφέρη και τον Τάι,
Θα δούμε τι μελγενέστε, όπως ήθεστε να λέγετε. Για τον Καζναφέρη το θέμα είναι κυρίως οικονομικό, γιατί είναι ένας παίκτης και πολύπειρος και με θητεία μακρόχρονη σε ομάδες της Super League. Άρα λογικό είναι εν μέρη να έχει και υψηλότερες οικονομικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση του Βραζιλιάνου, του Τάι, πιο πολύ το θέμα έχει να κάνει όχι τόσο με το οικονομικό, έχει να κάνει με την επιθυμία του ίδιου του παίκτη να παραμείνει στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί έχει κάποια προσωπικά ζητήματα ο Τάι, κάποια προσωπικά οικογενειακά ζητήματα. Αυτός ήταν και ο λόγος που έπαιξε για πολύ μικροχρονικό διάστημα στη Λευκορωσία, όπου είχε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Θα μπορούσε να παραμείνει και στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Λευκορωσίας και με καλά λεφτά, αλλά δεν το έπραξε, γιατί φαίνεται η οικογένειά του ή την είχε μακριά ή δεν παίρνουν καλά οι άνθρωποι, η γυναίκα του κτλ. Τώρα το θέμα είναι αν θέλει να συνεχίσει την παραμονή του στην Ελλάδα, γιατί από ό,τι λέει ο ίδιος, αν μείνει στην Ελλάδα, σε άλλη ελληνική ομάδα δεν θα παίξει. Αλλά να δούμε τι θα συμβεί και στην περίπτωση του Βραζιλιάνου τις επόμενες ημέρες. Και περνώντας στο τμήμα του μπάσκετ, να πούμε ότι αύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΚΑΕ Ηρακλής και στο θέμα του προπονητή, αν τελικά θα συνεχίσει ο κύριος Χατζικυριακίδης ή αν θα έρθει νέος τεχνικός, και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την στελέχωση του ρόστερ. Ανακοίνωση πάντως υπήρχε από την ΚΑΕ Ηρακλής σήμερα όσον αφορά τον άνθρωπο που αναλαμβάνει τις ακαδημίες και τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Είναι ο κύριος Χρήστος Παπαδούλης, ο οποίος είναι γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεγαλωμένος στη Λάρισα, το 86 γεννηθής, απόφυτος της μαθηματικής σχολής του ΑΠΘΙΤΑ, με μεταπτυχιακά κτλ. Με μεταπτυχιακό λέει στην στατιστική και στην μοντελοποίηση. Και από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ της Blue Arena, είναι λέει γόνος οικογένειας Ηρακλειδαίων. Μάλιστα. Και αναλαμβάνει τα τμήματα υποδομής της ΚΑΕ Ηράκλης. Αυτά σε γενικές γραμμές με το ρεπορτάζ του Ηράκλη. Τώρα σε μάτς που είναι σε εξέλιξη, αυτό το Lincoln Red Gibraltar με την Λαφιωρίτα είναι στο 2-0. Η Λαφιωρίτα είναι ομάδα από το San Marino. Είναι προκριματικά, είναι ο πρώτος προκριματικός γύρος του Champions League, ψιλονάχαμε να λέγαμε δηλαδή. Να δούμε λίγο νωρίτερα. Αυτά είναι knockout παιχνίδια. Είναι ο προκριματικός γύρος. Νωρίτερα είχαμε το Santa Coloma Drita 0-2. Ναι, 0-2 στην παράταση όμως. Ναι, 0-0 είχε λήξει το 90 λεπτό. Αυτή η Drita είναι ομάδα από το Κόσοβο. Ναι, είναι Κοσοβάρη. Αυτά. Και ενώ όσον αφορά τα προκριματικά του Europa League, στο ένα και μοναδικό μάτς που έγινε σήμερα, η Σάντα Τζούλια έχασε 0-2 από την Γκζίρα United. Εδώ υπάρχει και ρεβάνς, θα γίνει στις 5 του Ιούλη. Αυτή η Γκζίρα United είναι ομάδα από την Μάλτα. Πρώτη φορά στη ζωή μου την ακούω. Εντάξει, τις άλλες τις ξέρω, κάτι Λίνκολ και Λαφιωρίτες και τα λοιπά, και Σάντα Τζούλια, αλλά αυτή την Γκζίρα United πρώτη φορά στη ζωή μου τη βλέπω. Λοιπόν, αυτά σε γενικές δραμές. Δεν ξέρω αν έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή ή είναι κάποιος φίλος που θέλει να βγει. Όχι, είναι ένα τηλέφωνο για κανένα σκορ θα θέλει, ο φίλος που κάλεσε. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 11. Λίμπερο ακούτε 107,4. Μπαλαντέρ, σύντομο break και επιστρέφουμε Νίκο Παπαδόπουλο και με τις δικές τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 39 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε μαζί για άλλα 20 λεπτά περίπου. Λίμπερο ακούτε 107,4, την εκπομπή Μπαλάντερ. Θα ανασχυλώνει στο μικρόφωνο. Βασιλής Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Να σας δώσω και τους τέσσερις man of the match των τεσσάρων σημερινών αγώνων. Είναι στοίχημα το οποίο παίζεται από αρκετό κόσμο. Το προσφέρουν όλες οι εταιρείες πλην του ΟΠΑΠ, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ο ΟΠΑΠ δεν το έχει βάλει, ο MVP δηλαδή. Στο Νιγηρία-Αργεντινή, ο Μέση ψηφίστηκε. Ήταν και, εντάξει, ο Μέση συνήθως
πάντα ψηφίζεται, τι συνήθως πρέπει να συμβούν σημεία και τέρατα για να μην είναι ψηφιστή. Στο προηγούμενο Μουντιάλ ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του τουρνουά, παρόλο που η Αργεντινή δεν το πήρε. Στο μάτς της Γαλλίας ο Εγκολό Καντέ, ο Γάλλος χαφ, ψηφίστηκε man of the match. Στο Ισλανδία-Κροατία ο Μίλαν Μπαντέι, ο Κροάτης. Και στο Αυστραλία-Περού man of the match ο Αντρέ Καρίγιο, ο παίκτης που άνοιξε το σκορ για τους Περουβιανούς, οι οποίοι αποχώρησαν το Μουντιάλ με ψηλά το κεφάλι τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχει ψηλά το κεφάλι του και ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αν έχει αρχίσει και νιστάζει. Νίκο, καλησπέρα. Δεν ξέρω, φίλε, μάλλον για κάτι τέτοιο πάμε, να ξέρεις. Γιάννη, θα πάει η φάση. Ήταν προγραμματισμένη η πτήση να φυγθεί στην Θεσσαλονίκη 11 παρά 20, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει. Δεν μας έχει δώσει ένδειξη ούτε για άφηξη, ούτε για καθυστέρηση. Κιόλας εδώ είμαστε πάντως, περιμένουμε την άφηξη του Νικολάς Δικινή. Μαζί με τον εκπρόσωπό του θα ταξιδέψει ο Γάλλος, τον ένα από τους δύο βασικά εκπροσώπους του. Κοίτα, αφού είναι Γάλλος, το τελικό το S δεν θα το προφέρεις. Είναι Νικολά. Νικολά Ντικίνη. Νικολά Ντικίνη. Ευχαριστώ, Θανάση μου. Lingua force. Λοιπόν, που μας μαθαίνει πράγματα όντως, έτσι. Νικολά Ντικίνη. Περιμένουμε να έρθει με τον εκπρόσωπό του. Και θα αποτελέσει, όπως φαίνεται, το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Αύριο θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Θα ρυθμιστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες όσον αφορά το συμβόλαιό του δια τους διάρκειας. Και θα ανακοινωθεί από τον Άρη στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, όπως αναμένεται. Ναι, αυτός πρέπει να είναι. Έφτασε το παλικάρι. Όχι, δεν είναι αυτός. Απλά βλέπω σε απόσταση το Χουάντερσον. Το Χουάντερσον. Ναι. Μάλιστα. Α, βγάλαμε και είδηση. Χουάντερσον για Ηρακλή. Μπα, δύσκολα. Δύσκολα. Δύσκολα, γιατί τώρα δεν είναι για β' εθνική, δεν νομίζω. Αυτός είναι. Ο Χουάντερσον είναι. Καλά είναι ο Χουάντερσον, είναι φυσιογνωμία σου μένει, ρε παιδί. Ναι, τώρα που πήγα λίγο κοντά, αυτός είναι. Ναι. Είναι ντουκι δυνατός. Λοιπόν, πες το Ματζίκ, είναι εκ των ούτου. Εδώ είναι ο Χουάντερσον. Λοιπόν, δεν νομίζω. Τώρα που το λες για Ηρακλή, δεν νομίζω, γιατί ο Ηρακλή θα συνεχίσει και τον χρόνο με δύο έμπειρους τερματοφύλακες. Δεν νομίζω τον παίρνει τώρα να κάνει και υπέρβαση για τρίτο τερματοφύλακα της ποιότητας του Άντερσον και του Κασέτου. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, είπαμε ότι είμαστε αναμονή της άφηξης του Ντικινή. Κατά τα άλλα, περιμένουμε γενικότερα. Δηλαδή, ο Ντικινή σας κάλεσε και το Μουντιάλ, έτσι. Δεν είδατε. Είδα το πρώτο ημίχρονο, ρε φίλε, και λίγο από το δεύτερο. Ναι. Πολύ λίγο. Δηλαδή, μέχρι τις 10 και 20, 10 και 20. Στο πρώτο, 25, ήταν καλή Αργεντινή στο πρώτο. Στο δεύτερο έσφιξε άσχημα και πήγε να την καταστρέψει ο Μασεράνο. Τώρα που το ξαναβλέπω, εντάξει, τον τραβάει κανονικά τον άλλον. Ναι. Χωρίς VAR θα έλεγε παίζεται. Αλλά με το VAR, επειδή υπάρχει παράβαση, δεν μπορούσε να με το δώσει. Ναι. Εντάξει, είναι καλό, νομίζω ότι πέρασε για τη διοργάνωση. Είναι καλό, εντάξει, είναι καλό. Βέβαια, την εμπορικότητα του Μουντιάλ. Έχουν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή, το Σάββατο ή η Γαλλία ή η Αργεντινή, που είναι από τα βασικά φαβορή που ξεκινήσει η διοργάνωση, ένας από τους δύο αποχαιρετάει. Πάντως, παραμένει στο κόλπο για τον τελικό που έχεις παίξει και έχεις δώσει αυτή. Έχω ζευγάρι τελικού Βραζιλία-Αργεντινία, που φίλε, άμα το δω αυτό θα είναι δηλαδή θαύμα πραγματικά. Δηλαδή, με την εικόνα που δείχνει η Αργεντινή και έχοντας τερματίσει. Καταρχήν να σου πω κάτι. Αν τερματίσει αύριο, η Βραζιλία πρώτη, δεν γίνεται να παίξει τελικό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μόνο αν τερματίσει αύριο η Βραζιλία δεύτερη, μόνο έτσι μπορεί να παίξει τελικό. Αλλά έχουν καβάντζα τη Γαλλία να είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα του τουρνουά. Δύσκολο βέβαια και αυτό. Δύσκολο και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία εύκολα δύσκολο να Αργεντινή θα την περάσει. Αυτή η Αργεντινή δεν είναι πίστη. Βάσει εμφανίσεων. Έστω και τη μέτρια Γαλλία μέχρι. Ναι. Φαβορή Γαλλία είναι. Είναι φαβορή ξεκάθαρα. Είμαστε το Get the Sound. Κάτσε να δω και αποδόσεις. Τα έχουν βγάλει ήδη. Δεν νομίζω όλοι δεν. Όχι, βγάζουν κατευθείαν αυτή. Είναι τσακαλάκια. Μάλιστα. Όσο έγραψαν τις αποδόσεις, θα πούμε για τον Άρη, πέραν τον Ντικινή. Ναι, 2-30 η Γαλλία, 3,5 η Αργεντινή. Και καλό 2-30. Τίμιο. Ναι. Ουρουγουάη-Πορτογαλία στις 9 το Σάββατο, 2-70 Ουρουγουάη, 3 κάτι Πορτογαλία. Και την Κυριακή Ισπανία-Ρωσία, 1-60 Ισπανία, 6,5 Ρωσία. Και Κροατία-Δανία, 1-85 Κροατία. Αυτό το 1-85 θα φορτωθεί, θα σκάσει. Με τη Δανία που εντάξει είναι περιορισμένη δυνατότητα την ομάδα. Λοιπόν, για πες τώρα τα τουάρι. Αν νόμιζε, κόλλησα λίγο γιατί νόμιζα ότι τον είδα, δεν είναι αυτός, εντάξει, περιμένουμε ακόμα. Εντάξει, είπαμε, πέραν από την κοινή, περιμένουμε μέσα σε επόμενες μέρες θα δρομολογηθούν και οι υπόλοιπες κινήσεις. Δεν θα έλεγα ότι ο χρόνος αρχίζει να πιέζει για τον Άρη. Δεν,
δεν βγαίνει και κάτι τέτοιο και όλος από τους ανθρώπους της ομάδας. Απλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα η ομάδα να δείξει μια αποφασιστικότητα, μια μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο θέμα των μεταγραφών. Στο οποίο βέβαια εντάξει θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα, αλλά τουλάχιστον μέσα στα επόμενα 24 ώρα για μένα πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτό το θέμα με τις ανανεώσεις και τις παραμονές. Υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ενημέρωση ακόμα και πρέπει μέσα στα επόμενα 24 ώρα ο Φόδωρος Καρυπής να δρομολογήσει αυτές τις υποθέσεις και να ξεκαθαρίσει επιτέλους ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν. Για κάποιο λόγο φωνάζουν εδώ πέρα, αλλά δεν είναι για τον Τικινή σίγουρα. Λοιπόν, έχει πολύ κόσμο σαν να κανένας δρόκα αστέρας ήρθε. Ο Ρουβάς ήρθε. Σαν να σκέσαι μύθος Άγιος Ρουβάς ακούγεται. Τρομερά πράγματα ζούμε ρε φίλε. Με τις γκρούπις. Έχει εκεί γκρούπις. Δεν ξέρω. Και επειδή έχω κάτσει κιόλας εγώ και τους έχω λίγο από όσα και είχα κολώνες στη μέση δεν βλέπω, αλλά για κάποιο λόγο φωνάζα τέλος πάντων. Πέραν του μεταγραφικού και του θέματος των αποδεσμεύσεων των ανανεώσεων κτλ. Περιμένουμε μέχρι αύριο νομίζω θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά και το θέμα του Ντίνου Διαμαντόπουλου, του πρώην τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ θετικό το κλίμα για τη συνεργασία των δύο πλευρών και όλα δείχνουν ότι οδεύουμε σε γάμο όσον αφορά τον Άρη και τον μάνατζερ του Μαρίνου Ζουνίδη, μην το ξεχνάμε αυτό, και χρόνια ατζέντης με εμπειρία, ξέρει την ελληνική αγορά πάρα πολύ καλά και θα βοηθήσει να έρθει μόνο σε αυτό το κομμάτι νομίζω. Θα έχει ένα πιο διευρυμένο ρόλο εφόσον αναλάβει ο κ. Διαμαντόπουλος, γιατί ακόμα δεν, δεν υπάρχει κάτι οριστικό, όσον αφορά την οργάνωση της ΠΑΕ και του αγωνιστικού. Έχει την εμπειρία άλλωστε να το κάνει, έχει την τεχνογνωσία και θεσσαλονικιός κιόλας. Νομίζω ότι δεν θα το χαλάσει ένας ενδεχόμενος ερχομός του στον Άρη. Μάλιστα έχει και μια συνομιλία με τον Πάκο Ρέρα, όσο είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε, μιλήσανε οι δύο άντρες. Νομίζω είναι ακόμα δείγμα και μια ακόμα ένδειξη συμφωνίας, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και την τελική επαφή ανάμεσα στον κύριο Διαμαντόπουλο και τον Θεόδωρο Καρυπίδη για να μπορέσουμε να πούμε κάτι οριστικό. Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε οριστική εξέλιξη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επιστρέφοντας με τα γραφικά, και αυτό που γράφουμε και σήμερα στο Λαμπάδο Τάρες, είναι ότι δυσκολεύει πολύ η περίπτωση του Φραν Βελές, του 27χρονου Ισπανού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος βρίσκεται σε επαφές με τον Άρη το τελευταίο διάστημα. Είναι η πρώτη επιλογή του Ερέρα για τα στόπερ. Το θέμα με τον Ισπανό όμως είναι ότι ενώ είχε κάποιες έτσι οικονομικές εκκρεμότητες με τη Βίσλα και είχε δικαίωμα προσφυγής, οι Πολωνοί τον ξόφλησαν και έτσι δεν μπορεί να το κάνει αυτό πλέον και έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Αυτό ήταν στο δικαίωμα της προσφυγής ο Ισπανός. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να το σπάσει και να αποχωρήσει για να έρθει στον Άρη. Θεωρείται δύσκολη πλέον η περίπτωσή του. Δεν την παρατάει βέβαια ο Άρης. Θα περιμένει για λίγες μέρες ακόμα τις εξελίξεις με τον Βελέθ. Αλλιώς θα στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας. Ήδη εξετάζει κάποιες εναλλακτικές. Όπως προχωρά την τελευταία 24 ώρα αρκετά ζεστά και το θέμα του Φόρ. Χωρίς από κάτι το οποίο σημαίνει ότι ίσως μέσα στα επόμενα 24 ώρα και σε αυτό το κομμάτι να έχουμε εξέλιξη. Αλλά σε πρώτη φάση αυτό το οποίο θέλω να κλείσω στον Άρη άμεσα είναι αυτό το θέμα το φύγε εσύ, μην εσύ, γιατί έχει τραβήξει αρκετό καιρό είναι η αλήθεια και σε μία εβδομάδα ξεκινάει και η προετοιμασία της ομάδας για την νέα σεζόν. Μάλιστα. Αυτά γενικότερα. Τώρα δεν βλέπω να προλάβω μαζί στον Τικινή, αλλά θα πάμε στον κύριο Ζαγούρα. Καλά. Την άφηξη του Γάλλου. Εγώ θα είμαι μέχρι και τις 12. Άμα δεις το τσικάει μύτη το γαλάκι, εδώ είμαστε. Εντάξει. Καλώς Νίκο μου. Έγινε. Θα είμαστε επαφή. Άντε, καλή αναμονή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία και περιμένει να έρθει ο Νικόλα Ντιγκινή. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη μορφή ήρθε, γι' αυτό και ακούστηκαν οι πανηγυρισμοί κτλ. Ξέρω εγώ. Ποιος να έρθει, κανένα συγγενής που να τον δουν καμιά δεκαριά χρόνια και πανηγύριζαν να έξαλε η δική του. Εντάξει, όλα παίζουν. Εθεάθηκε ο Χουάντερσον για να πυροδοτήσει φημολογία περί επιστροφής στον Ηρακλή τα λοιπά. Όχι, εντάξει, ο Ηρακλής δεν τον παίρνει να ξοδέψει λεφτά και για τρίτο τραυματοφύλακα που έχει ήδη δύο έμπειρους που και καλούς έτσι για βήτα εθνική και ο Αμπάρης και ο Βοσνιάδες είναι καλά ονόματα. Δεν υπάρχουν και τα φράγκα για να πάρει τραυματοφύλακα της ποιότητας του Χουάντερσον που για μένα είναι από τους καλύτερους. Τουλάχιστον ξένους τερματοφύλακες που παίζουν στην Ελλάδα. Οπότε απλά ο Άντερσον έχει δεσμούς εδώ με Θεσσαλονίκη.
και έσκασε μύτη. Λοιπόν, από γενικότερη δισογραφία κάτι άλλο αμάν αμάν δεν βλέπω να είναι. Οι πιο πολλές ειδήσεις έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ, τα μεσαία δάχτυλα του Μαραντόνα, δηλώσεις του Μέση, ένα βιντεάκι που δείχνει τον Μέση να μιλάει, να έχει μαζέψει τους συμπαίκτες του πριν βγουν για το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο και τους δίνει οδηγίες. Ο Μέση, ο οποίος δήλωσε ότι ο Θεός ήταν μαζί μας και η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους, πάνω από όλα τα ονόματα. Ο Μέση που ήταν όντως πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, ψηφίστηκε και Man of the Match. Για όσους ασχολούνται με αυτά και τα παίζουν, είναι ειδικά για Μέση και για Ρονάλντο, τα anytime και τα man of the match είναι από τα πιο έτσι guarantee στοιχήματα. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στις στατιστικές κατηγορίες. Για τον Νιγηρία-Αργεντινή, 9 προσπάθειες ή 3 on target για την Νιγηρία, 8 με 4 on target για την Αργεντινή. Δοκάρι 1 για την Αργεντινή στο φάουλ του Μέση, στο πρώτο ημίχρονο. 3-5 τα corner με γηπεδούχο την Ιγυρία, 0-2 τα offside, 35-65 η κατοχή μπάλας υπέρ των Αργεντίνων, που είχαν και μεγαλύτερη ευστοχία στις πάσες, 74% οι Νιγηριανοί, 84% οι Αργεντίνοι, που κάνανε σχεδόν τις διπλάσιες, παραπάνω από τις διπλάσιες πάσες από τους Νιγηριανούς, 252 πάσες, εκ των οποίων 187 ολοκληρωμένες, βρήκαν δηλαδή αποδέκτη οι Νιγηριανοί, 566 πάσες οι Αργεντίνοι, εκ των οποίων οι 477 βρήκαν αποδέκτη. 98 χιλιόμετρα τρέξανε οι Νιγηριανοί διεθνείς, 101 οι Αργεντίνοι. Οι Αργεντίνοι που κάνανε 23 τάκλιν, 9 μόλις οι Νιγηριανοί. Αυτό δείχνει και το πάθος των δύο ομάδων σήμερα. Κίτρινες κάρτες 2 για την Νιγηρία, 3 για την Αργεντινή. Καμία κόκκινη. Και φάουλ 20 κάνουν οι Νιγηριανοί. Τα πιο πολλά πάνω στο Μέση. 15 κάνουν οι Αργεντίνοι. Αυτά με το μάτς Νιγηρίας-Αργεντινής. 1-2 νίκη πρόκριση για την Αργεντινή στους 16. Το Σάββατο παίζει με την Γαλλία. Η οποία Γαλλία νωρίτερα το απόγευμα στο Λουζνίκη της Μόσχας, εκεί που θα γίνει και ο τελικός διοργάνωσης, έφερε 0-0 με τη Δανία. Ένα σβηστό χ. Η πρώτη λευκή ισοπαλία της διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να συμβιβάζονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό με την ιδέα της ισοπαλίας. Παρόλο που το άλλο παιχνίδι τους έδινε το δικαίωμα, ειδικά τους Δανούς, να το παίξουν πιο ανοιχτά, γιατί το Περού κέρδισε την Αυστραλία με 0-2, άρα η Αυστραλία που απειλούσε την Δανία δεν μπορούσε να γίνει έτσι πραγματικά απειλητική. Ο Εγκολό Καντέ, είπαμε, ψηφίστηκε man of the match στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Δανίας-Γαλλίας 0-0. 5 προσπάθειες με 1 on target η Δανή, 11 με 4 on target η Γάλλη. Δοκάρια κανένα, 4-2 τα corner με γηπεδούχους στους Δανούς, 1-1 τα offside, 38-62 η κατοχή μπάλας για τους Γάλλους, 74-87% αντίστοιχα των πασών και πασών των ορζιών, pass accuracy. Οι Γάλλοι που κάνανε υπερδιπλάσιες πάσες, 667, εκ των οποίων οι 581 ολοκληρωμένες, 303 με 224 ολοκληρωμένες οι Δανοί, που τρέξανε 2 χιλιόμετρα παραπάνω από τους Γάλλους, 106-104. 10 τάκλιν οι Δανοί, 6 οι Γάλλοι. Μία κίτρινη κάρτα μόλις στο παιχνίδι για τους Δανούς. Φάουλ και οι δύο κάνουν από 10. Αυτά είναι τα στατιστικά για το Δανία Γαλλία. Ομάδες που έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση. Οι Γάλλοι παίζουν με την Αργεντινή το Σάββατο στις 5, οι Δανείοι παίζουν την Κυριακή το βράδυ στις 9, ναι, με την Κροατία. Αλλά για να ολοκληρώσουμε τα στατιστικά, από το Ισλανδία-Κροατία είπαμε man of the match ψηφίστηκε ο Μίλαν Μπαντέλ, ο παίκτης που άνοιξε το σκορ για τους Κροάτες, που παίξαν με πάρα πολλές αλλαγές σήμερα οι Κροάτες. Να δούμε λίγο, η αρχική τους εντεκάδα είχε τον Κάλινιτς, όχι τον Φορ, τον τερματοφύλακα κατά τα δοκάρια, Πέρισιτς, Τσόρλουκα, Κόβατσιτς, Κράμαριτς, Μόντριτς, Γετβάι, Καλέτα Κάρ, Μπαντέλ, Πιάτσα και Πίβαριτς. Αποχώρησαν ο Κόβατσιτς, ο Μόντριτς και ο Πιάτσα, δίνοντας τις θέσεις τους σε Ράκιτιτς, Μπράνταριτς και Λόβρεν. Ο Πιάτσα, ο οποίος από ό,τι διάβασα τραυματίστηκε κιόλας. Ναι, αυτά. Δηλαδή δεν παίξανε καθόλου ο Σούμπασιτς, ο Μάντζουκιτς, ο Ρέμπιτς, ο Βίντα, ο Μπρόζοβιτς,
ο Στρίνιτς και ο Βρυσάλικο από βασικούς. Όσον αφορά τα στατιστικά του αγώνα, 17 προσπάθειες οι Ισλανδοί, εκ των οποίων οι 6 on target, 13 οι Κροάτες με 2 on target, και οι 2 on target μπήκανε και γκολ. Δοκάρια 1-1, corner 15 υπέρ των Ισλανδών, offside 1 οι Ισλανδοί, κανένα οι Κροάτες, κατοχή μπάλας 41-59 υπέρ των Κροατών. Ακρίβεια πασών, αυτό είναι το accuracy, είναι ακρίβεια πασών 74-87% αντίστοιχα για Ισλανδούς και Κροάτες. Οι Κροάτες που είχαν διπλάσιες πάσες, 525 με 455 ολοκληρωμένες, 325 Ισλανδοί με 240 ολοκληρωμένες. Οι Ισλανδοί που τρέξαν 103 χιλιόμετρα, οι Κροάτες 101, τάκλιν 9-11, κατά 2 περισσότερα των Κροατών, καμία κόκκινη κάρτα, κίτρινες κάρτες, 5 συνολικά, 3 για τους Ισλανδούς, 2 για τους Κροάτες. Και φάουλ κάνανε 10-12, 2 παραπάνω κάνανε οι Κροάτες του Ντάλιτς. Και στο τέταρτο μάτς της ημέρας, όχι χρονικά, λοιπόν, Αυστραλία-Περού 0-2, ο Καρίγιο που άνοιξε το σκορ στο 18 ψηφίστηκε man of the match, ο Γκερέρο, ο οποίος είχε γίνει μεγάλος αγώνας για να συμμετάσχει τελικά στο Μουντιάλ, αποχώρησε τουλάχιστον έχοντας σκοράρει. Και μία ματιά στα στατιστικά. Πάντως, αυτό που μου έλεγε έξω στον διάδρομο ο Βασίλης Καπαδίας είναι αλήθεια. Από τους 4 ομίλους που ολοκληρώθηκαν μέχρι στιγμής, έκπληξη όσον αφορά την διάδα που προκρίθηκε, δεν προέκυψε, έτσι. Προκρίθηκαν τα φαβορή. Γαλλία, Δανία, Ουρουγουάη, Ρωσία, Κροατία, Αργεντινή. Εντάξει, εδώ η σειρά μόνο λίγο. Οι πιο πολλοί περιμέναν την Αργεντινή. Αλλά βάσει της εικόνας, δικαιότατα οι Κροάτες κατέξαν την πρωτιά. Πάντως πέρασε το δίδυμο φαβόρι. Και η Ισπανία, Πορτογαλία από τον άλλον όμιλο. Άρα έκπληξη μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει όσον αφορά τις προκρίσεις. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε τα στατιστικά του Αυστραλία-Περού. 14-4 οι προσπάθειες, 2 on target των Αυστραλών, 3 on target των Περουβιανών, εκ των οποίων οι 2 κατέληξαν στα δίχτυα, δοκάρια κανένα, 8-3 τα corner υπέρ των Αυστραλών, 3-1 τα offside, πιο πολλά είχαν οι Αυστραλοί, που είχαν και την κατοχή μπάλας, ελαφρώς βέβαια, 53% έναντι 47% του Πέρου, ακρίβεια πασών, 86% η Αυστραλία, 81% το Πέρου. Στις πάσες αρκετά κοντά, 554 οι Αυστραλοί, 417 οι Περουβιανοί. Οι Αυστραλοί που τρέξαν και παραπάνω, 105 χιλιόμετρα έναντι 100 των Περουβιανών. Οι Περουβιανοί που κάνουν πολύ περισσότερα τάκλιν, 24 τάκλιν οι Περουβιανοί, μόλις 7 οι Αυστραλοί, παρόλο που είναι δυνατά παιδιά και παίζουν και ράγκμπι στην Αυστραλία. Κάρτες 4-2, πιο πολλές οι Αυστραλοί, καμία κόκκινη. Σήμερα κόκκινη κάρτα δεν είχαμε. Αλλά είναι τα στατιστικά του Αυστραλία-Περού είναι ένα κλασικότατο παράδειγμα το πώς οι αριθμοί μπορούν να πούνε ψέματα. Το μάτς δεν το είδα, αλλά ένα παιχνίδι που έλεξε 0-2 και βλέπουμε να έχουν οι Αυστραλοί κατοχή μπάλας, πολύ περισσότερες τελικές προσπάθειες, πολύ περισσότερα corner, πιο πολλές πάσες, πιο πολύ ολοκληρωμένες πάσες, πιο πολλά χιλιόμετρα τα οποία έχουν τρέξει. Και παρόλα αυτά χάσανε 0-2. Γι' αυτό λέμε, βασικά οι προπονητές το λένε, ότι η στατιστική, οι αριθμοί γενικότερα, είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα. Όχι πάντα, πολλές φορές λένε και την αλήθεια, αλλά πολλές φορές είναι μαγική εικόνα το τι λένε τα νούμερα με την πραγματική εικόνα ενός αγώνα όσον αφορά την δυναμική των ομάδων. Λοιπόν, και να κλείσουμε το μήνυμα του φίλου του Γιώργου, που λέει: εγώ ρε Θανάση, λέει, που έχω γάμους, λέει, και το Σάτο και την Κυριακή, λέει, με στέψη και μετά γλέντι, τι κάνω? Δεν πας ρε φίλε, πλάκα με κάνεις? Δεν πας, όχι, δεν πας. Ποιοι γάμοι τώρα, δεν έχει. Εποχές Μουντιάλ, και Γιούρ, αλλά κυρίως Μουντιάλ, ανακοινώνεις σε φίλους και γνωστούς και συγγενείς, βαφτίσια και γάμους, μάσιμο ταλέμα. Τα λέμε, δεν έχει τώρα, εντάξει. Δεν πας, στέλνεις ευχές, παίρνεις τηλέφωνο, αλλά λες εγώ, sorry, έχει. Λες το γαμπρό, 5 ώρα έχει Γαλλία-Αργεντινή και 9 ώρα έχει Ουρουγουάη-Πορτογαλία. Δηλαδή, αν δεν ήσουν εσύ ο γαμπρός, θα πήγαινε στο γάμο. Και αν είναι ντόμπρος ο γαμπρός, αν είναι αληθινός φίλος, θα σου πει: όχι, ρε φίλε, είσαι ελεύθερος υπηρεσίας, ούτε εγώ θα πήγαινα. Τα λέμε μετά το ταξίδι του μέλητος.
Λοιπόν, έτσι είναι. Άντε την Κυριακή είναι κάπως πιο στεναχωρημένα τα ζευγάρια. Έχει Ισπανία, Ρωσία και Κροατία, Δανία. Α, Κυριακή θα πας σε κανένα γάμο ή σε κανένα βαφτίσι. Σάββατο δεν πας. Σάββατο όχι, είναι... δεν το συζητάμε καν. Έχει 5 ώρα Γαλλία, Αργεντινή και 9 η ώρα Ουρουγουάη, Πορτογαλία. Είναι χαμένοι από χέρι οι νύφες και οι γαμπροί αυτοί. Λοιπόν, αύριο και κλείνουμε στις 5 Μεξικό, Σουηδία. Το Μεξικό δεν είναι εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά. Είπαμε γιατί ο όρος αδιάφορο όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες και για Μουντιάλ ή για Euro δεν στέκει. Είδαμε και σήμερα το Περού και την Κροατία που μόνο αδιάφοροι δεν ήταν. Πάντως το Μεξικό για να είναι περασμένο και μαθηματικά θέλει τουλάχιστον την ισοπαλία, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος σε νίκη των Σουηδών και νίκη των Γερμανών να μείνουν έξω οι Μεξικανοί. Θα παιχτεί στα γκολ. Νότια Κορέα-Γερμανία με γκραν φαβόρη φυσικά τη Γερμανία στο 1-20. Οι Γερμανοί που θα κοιτάξουν να πετύχουν και αρκετά γκολ για να είναι σίγουροι. Και Σερβία-Βραζιλία στις 9. Οι Σέρβοι θέλουν μόνο νίκη. Οι Βραζιλιάνοι κάνουν τη δουλειά τους και με ισοπαλία. Το θέμα είναι τώρα οι Βραζιλιάνοι τι θέλουν να τερματίσουν. Ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα, έτσι. Γιατί θα ξέρουν νωρίτερα την κατάταξη των Γερμανών. Συναντιούνται αυτοί οι όμιλοι. Θα προτιμήσουν να παίξουν με τους Γερμανούς 16 ή θα προτιμήσουν να παίξουν με Μεξικανούς. Βέβαια. Γιατί λογικά το Μεξικό τερματίζει πρώτο στον όμιλο, λογικά, έχοντας κάνει το 2-2. Άρα η Βραζιλία, τι να κάνει η Βραζιλία, να παίξει για το Χ, να φάει κανένα κουτουλίδι στο 90 και να μείνει εκτός Μουντιάλ. Πάντως υπάρχει ένα ακραίο σενάριο όπου αν η Κωνσταρίκα κερδίσει την Ελβετία και δεν θυμάμαι αν χρειάζεται και με κάποια γκολ, πάντως με νίκη Κωνσταρίκα, νομίζω με κάποια γκολ διαφορά και ισοπαλία στο Σερβία-Βραζιλία, Σέρβοι και Βραζιλιάνοι. Πρίγιοβιτς δηλαδή και Νεϊμάρ προχωράνε χέρι-χέρι. Αλλά τα δεδομένα είναι βασικά ότι οι Σέρβοι θέλουν μόνο νίκη, οι Βραζιλιάνοι προκρίνονται και με την ισοπαλία. Η Ελβετία με την Κωνσταρίκα, είναι αποκλεισμένη και μαθηματικά. Η Ελβετία και με Χ είναι οριστικά περασμένη στην φάση των 16. Λοιπόν, αυτά και για το αυριανό πρόγραμμα. Τα Σερβία, Βραζιλία και Ελβετία, Κωνσταρίκα εδώ θα είμαστε αύριο το βράδυ για να τα σχολιάζουμε μαζί τα δεύτερα ημίχρονα. Από μένα ευχές για έναν ελαφρύ και αβασάνιστο ύπνο. Ελαφρύ, όχι, γιατί ελαφρύ, αυτή δεν είναι καλή ευχή. Όχι. Για έναν βαθύ και αβασάνιστο ύπνο. Όσοι δεν είστε πολύ του ύπνου και δεν ιστάζετε, εδώ μένετε, κολλημένοι στο 107,4 στο Λίμπερο. Ακολουθεί Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Μηνυματά και άλλο δεν βλέπω να υπάρχει. Απαντήσαμε και για γάμους κτλ. Είπαμε δεν πάμε, εννοείται. Τέτοια εποχή απαγορεύεται να παντρεύεσαι και να βαφτίζεις παιδί. Ακολουθεί διάλειμμα και συνέχεια Γιώργος Ζαγόρας. Από μένα ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα.